Λοιπόν, αδέρφια, καλημέρα παικταρά μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Σλούκα, Σλούκα της εργατιάς. Παιδιά, αν δει κάποιος τις αλκιονίδες μέρες, δεν υπάρχουν, ας τις πει να περάσουν μια βόλτα. Μια αλκιονίδα για την Κυριακή. Αν τις δει, να περάσουν μια βολτίτσα. Αν δηλαδή τις έχει δει κάποιος, να μας τις πει. Γιατί εγώ ήξερα ότι οι αλκιονίδες μέρες είναι 10 ηλιόλουστες μέρες. Ναι. Τώρα συγγνώμη εδώ, αν κάνω λάθος, είναι ή 7 ή 8 ή 10. Εδώ οι εποχές χαθήκαν ρε ασλάμα. Εσύ τις λοιπόν, μέρες ψάχνεις. Αν τις δει, είναι 7 με 10 μέρες μέσα στο Γενάρη γεμάτες λιακάδα. Γεμάτες ήλιο. Τούφες. Αν τις δει, ας μου τις πει. Πιο πιθανό είναι να ξανασχηματιστούν και να κάνουν κυκλοφορία και συναυλίες οι Αθηνέζοι, οι αλκιονίδες μέρες, αν τους θυμάται κάποιος. Να, ορίστε, βόρειο. Ένα γκρουπ εκεί, τέλη 90s, αρχές zeros. Βόρειο, είπα. Παρά να εμφανιστούν οι αλκιονίδες μέρες. Πήρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Κάστανα στις ράγες, ψήνω αυτή. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα, για να μην χάνουμε χρόνο. Μέχρι τις 11 η ώρα, όποιο μήνυμα έρχεται και γράφει σωστά τους τρεις ιεράρχες, μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Προσέξτε. Σωστά όμως. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου θέλουμε. Και τους τρεις. Και τους τρεις ιεράρχες με αυτό το επίθετο που τους συνοδεύει. Έτσι. Δηλαδή τάδε ο τάδε, δίνα ο δίνα και τάδε ο τάδε. Το αποστέλεις στο 54526. Το ξέρουμε ότι είναι αστείο γελίο, ειδικά σήμερα που γκουγκλάρεις. Έτσι θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Θέλουμε σήμερα να έχει πανηγύρι διαγωνιστικό. Φυσικά σήμερα είναι του Οσίου, του Άλις, του Κούπερ. Το καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Schools out, τα είπε ο Άλις Κούπερ. Τους τίμησε τους τρεις ιεράρχες περίπου 35 χρόνια πριν. Το έχει πει αυτό και ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Λέει κάθεσε και ασχολείσαι τριών ηρεχών. Schools out. Λέει τέλος. Άλις Κούπερ τα είπε όλα. Είναι του Οσίου Άλις Κούπερ σήμερα. Τετάρτη 30 Γενάρη Σωτηρίου 2019. Των τριών ιεραρχών. Ανάμνηση Ευρέσεως εικόνος Ευαγγελισμού της Τίνου. Σπουδαία γιορτή. Χρήσης, Άρης και Κόμοδος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Ξέρεις κανένα Κόμοδο. Επίσης, μην πάρει κανείς τηλέφωνο τον Παπαδόπουλα. Δηλαδή που είναι κλεισμένο σε κάποιο χώρο και θέλει να μάθει, θέλει ο άνθρωπος να ντυθεί ανάλογα. Και βαριέται ρε παιδί μου ή δεν μπορεί, καίγεται, είναι τουαλέτα, καίγεται ρε παιδί μου, τον πιέζει και ο χρόνος. Άλλος θεός εγκύρες στον έβος μου. Δεν μπορεί, δεν έχει επαφή με το τι καιρό έχει έξω. Και έχει το τηλέφωνο του Παπαδόπουλα και λέει ταξιτζής είναι αυτός. Ας τον πάρω τηλέφωνο ρε παιδί μου. Άσε πολύ στο δοντάκι μου. 6993-528-721. Ας τον πάρω τηλέφωνο, ας πούμε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι τυχερός. Ντύθηκε σωστά ο άνθρωπος. Γιατί τι έκανε. Λάθος μάλλον. Τι δεν έκανε. Δεν πήρε τον Παπαδόπουλα να ρωτήσει τι καιρό έχει έξω. Γιατί τον παίρνω. Έξω ακούω ποδοβολητά. 8 στις 8 πες τη ώρα, όχι 9 και 10. 8 και 2. 8 παρά 1 με 8 και 2. Έτσι, μπράβο, ναι. Λέω ρε παπ, τι καιρό έχει έξω. Μου λέει κούκλα. Ωραίος, μια χαρά λέει. Τι είπα, τι θες, τι θες λέει. Μια χαρά ήταν αυτό. Λέω, ο τρόπος μου δεν έβρεχε ρε φίλε, να με το ζόρι να βρέχει. Γιατί άκουγα έξω σαν να κάνανε soundcheck οι Slayer. Φαντάζεσαι να τα ταλάποδο, βάλε και καλά ρε, λες ότι βρέχει. Ανοίγω την μπαλκονόπορτα και ακούω δυναμώνει. Λέω φαίνεται κανένα μηχάνημα θα έχουν έξω. Λέω δεν μπορεί να με κάνει λέει ψέματα ο παπ. Είναι και καλό παιδί, λέω. Συγγνώμη που σε έκανα να κάνεις δύο βήματα για να ανοίξεις την μπαλκονόπορτα. Ανοίγω και τα παντζούρια και νόμιζα, ήμουν στον τεπό και νόμιζα ότι βρίσκομαι στον Αμαζόνιο. Βόρειο, είπα. Έριχνε τα καρεκλοπόδαρα της ζωής του. Του Λούμια. Το λέω, ρε εσύ Παπαδόπουλα, συγγνώμη, σε ποιο νομό πήγες. Αχ, φίλο του Χατζηπαναγή πήρα. Πάω οξύς, αλλά αγαπάει το Χατζηπαναγή. Τον καλημερίζουμε. Ναι. Τον καλημερίζουμε. Όνομα είπε άνθρωπος. Όχι, αλλά δεν θέλει κανένα δανεικό Βάσια. Τον καλημερίζουμε. Τον καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε και τον Βάσια που με τα άπτεστα ουγγρικά του είχε προτείνει στον Σάμπο, τον Φόρ του Ηρακλή, τον Ούγγρο. Όπου το θυμήθηκε αυτό, ρε. Ναι. Όποτε θέλει, ναι. Όποτε θέλει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, ναι. Δεν θέλω να το σκοτώσω εγώ, ναι. Γιατί ό,τι και να κάνω θα το σκοτώσω. Δεν, εντάξει, το κάνω κατά το 1/5 από ό,τι ο Σωτήρης. Όποτε θέλει, μπορεί να πάρει το μικρόφωνο, είτε από εκεί να μπει εδώ και να μας κάνει το σκηνικό με τον. Δεν το ξέρω. Άντε, έλα από εδώ, έλα από εδώ, πες το. Στο διάλειμμα, αν θυμάται κάποιο, ο Σάμπο στο μικρό πώς ήταν. Ωραία. Με το μουστάκι, το θυμάσαι εικόνα. Τον έχεις. Δεν τον έχω ούτε. Ψιλόλιγνος, κλασικός Ούγγρος. Έιτης. Με μουστάκι
Καλό εννιαράκι. Καλό εννιαράκι. Βάζει και τα δύο γκολ μέσα στις αίρες. Ανατροπή. 2-0 ημίχρονο. 2-3 τελικό. Τότε τα είχατε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανσεραϊκός δεν κατέβηκε. Στο πρώτο ήμουνα μέσα. Ο Ηρακλής έχει χάσει την μπάλα. Ο κόσμος κρέμεται τσαμπιά. Άντε. Δεν αβγαίνει, δεν αβγαίνει ζωντανή. Ναι. Ποιος έκανε τέτοιο, ξέρεις. Με τα κλειδιά, στο κοπί. Τι έκανε, με κλειδιά. Ποιος. 8 κιλά κλειδιά. Τι είχε μαζί του, πυρομαχικά. Τα πετάει σε σεραίους. Το προβαστό. Ο Σαουθάμπτον. Ναι. Το είδες ή το είπε. Γιατί άλλο το βλέπεις εσύ και άλλο το λέει αυτός. Είναι δίπλα μου. Αν στο λέγε θα κρατούσε επιφυλάξεις. Είναι δίπλα μου. Πήγαινε, έχει σούπερ τύφο εκεί στην Ερμού, λέει. Πήγαινε, ποια σούπερ τύφο. Είναι δίπλα μου. Ναι. Και υπηρετεί φαντάρος, έχει έρθει από τον Εύρο για 5 ώρες. Ναι. Με έξοδο. Άστο. Μάλιστα. Ευτυχώς μας λυπήθηκε ο Θεός. Εκείνη η πολυκατοικία υπάρχει, λες ακόμα. Πίσω από το στρατόπεδο. Υπάρχει. Μας έβγαλε έχει... την ταράτσα και τέτοια. Απλά, η κάμερα ήταν εκεί. Ναι. Η κάμερα έμπαινε ναι, εκεί. Ναι, 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 ναι. Σαν White Hart Lane ήταν ναι. Η κάλυψη. Ωρες, αίρες. Βέβαια. Αυτά. Λοιπόν, Σωτήρης Δασκαλάκης είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό εδώ στην Τρόικα της καρδιάς σου. Αναπόσπαστο στέλεχος αυτής της εκπομπής. Του είπα και ποιος έρχεται. Δεν ενθουσιάστηκε πολύ. Όταν του ξαναεξηγήσω θα ενθουσιαστεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι έτοιμος νομίζω να πατήσει το start στο δεξί πικάπι του Λίμπερου. Εμείς πολύ απλά θέλουμε κάποιο σχόλιο για το κομμάτι. Τώρα για ποιο δεν ρωτάμε. Είναι προφανής ο λόγος, δεν θέλω. Δεν, για ποιο λόγο. Ξεπαρθενιαζόμαστε σε μεσικά από τον 9-15. Ή την 9-15 απαντάει πολύ πολύ σωστά. Δεν βάζει ονοματεπώνυμο. Αλλά έχει μπει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Opticon Express. Τους έχει στείλει άψογα τους τρεις ιεράρχες ονομασία με αυτό μαζί που τους συνοδεύει. Μπράβο στην ή στον 915. Ευχαριστούμε για το SMS-κό ξεπαρθίασμα. Πάμε ρε Σωτήρη λίγο μουσική. Θρύλος. Λοιπόν, παιδιά, έπρεπε αυτό τι να το κάνω. Ντουρέγια. Αυτό, όσοι που λένε μου χρήσταρε ψυχούλα. Για σένα αφιερωμένο, άκου. Το ακούς. Για σένα. Πέφτει και στον αέρα. Εντάξει, παιδιά, δεν ρωτάμε. Σχόλια για το κομμάτι. Άμα δεν όχι, δεν ρωτάμε. Γιατί είναι προφανής ο λόγος. Γιατί μπαίνουμε σήμερα μουσικά με αυτό το κομμάτι. Έχουμε δύο διαγωνισμούς λοιπόν. Τον ένα τον ακούσατε. Έχει να κάνει με την ημέρα που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία, τους τρεις ιεράρχες. Δεν κάνουμε πλάκα, δεν υπερβάλλουμε. Είναι αστείο, γελίο. Το ξέρουμε. Αγράφεις σωστά τους τρεις ιεράρχες. Και μπαίνει στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, ό,τι θες εσύ, από τα Opticon Express. Είπαμε ότι υπάρχει new collection, έτσι, νέα collection που λένε οι Άγγλοι, εδώ και περίπου 2 μήνες στα Opticon Express. 2-2,5 μήνες. Δηλαδή, κάποιοι που κερδίσατε, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο, μπορείτε τώρα να ξανασυμμετέχετε. Αν ξανακερδίσετε, καβατζώνετε άλλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή και οράσεως αυτή τη φορά. Μοιοπίας, πρεσβειοπίας, ό,τι πρόβλημα έχετε τέλος πάντων. Όλοι καλώς ήρθατε, 9-15, ξέρεις που βρίσκεται. Να πούμε το διαγωνισμό μαγειρικό. Τώρα, ξέρεις που βρίσκεται. Στην ναι. Τελεία και μετά οι τρεις ιεράρχες. Τελεία. Ναι, όχι. Είσαι τυπικότατη. Αυτό πώς πήγε, κύριε παιδιά. Βγάλω το, έτσι, μπράβο. Ή τυπικότατος. Ναι. Έτσι. Χριστίνα, αποφάσισε. Είναι η δικιά μας εκπομπή καταπληκτική ή του ή η προηγούμενη, να ξέρουμε. Καλημερίζουμε και την Εκταρία, την πανέμορφη κόρη και υπέροχο κοριτσάκι του Κωστία Τζαρού. Να την καμαρώσει και νυφούλα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις, όχι μία ούτε 2, 4 διπλές προσκλήσεις για την Ζουτέκνια, την 11η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία. Επειδή μας ακούνε πάρα πολύ ξένοι ανθρώποι, θα το πω και στα ξένα. 11th International Fair for Livestock and Poultry. Έτσι, είναι poultry είναι η κτηνοτροφία και livestock είναι η πτηνοτροφία. Πηγαίνεις από αύριο, άμα κερδίσεις, από αύριο πρώτη μέρα, 31 του μηνού, έως και την Κυριακή, 3 Δευτέρου, ό,τι ώρα θέλεις. Yeah. Δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις. Στο Διεθνές Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, οργάνωση Χελέξπο, υπάρχουν πολύ πολύ ωραίες εκδηλώσεις, όπως το Σαλόνι Αλόγου, Horse Show. Τι είναι αυτό. Όπως το Pet Festival, έτσι, με σκυλάκια, με γατάκια και τα λοιπά, φεστιβάλ τρελό. Πολύ στιλάτο, πολύ ωραίο, είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Οπότε κολλάει να βάλεις εδώ Pet Cemetery. Ευχαριστούμε από καρδιάς, τεράστιο κομμάτι το βάλουμε τώρα. Ναι. Ευχαριστούμε από καρδιάς την Κυριακού ΑΕ, γεωργικά μηχανήματα, που μας έδωσε τις διπλές προσκλήσεις και μπορείτε να δείτε το τι έχει στο περίπτερο 13 της Διεθνούς Εκθέσεως. Εγώ θέλω.
Εννοείται ότι θα συμπαθεί. Μαρία. Εννοείται. Ντύθηκα. Σε παραδέχομαι. Περιέγραψε με. Χθες με κοστούμι, σήμερα με φόρμες. Ξέρεις τι θέλω. Πες, περιέγραψε με. Λοιπόν, φοράει χούντι της Nike, σκούρο γκρι μελανζέ, κολεγιακό. Χούλης. Και φοράει ένα τόνο πιο ανοιχτό, αυτό είναι το λάθος. Θέλει ναι. τουλάχιστον δύο τόνους για να κάνει αντίθεση. Ναι. Μελανζέ κολεγιακό τη Πούμα. Και New Balance. Ελάστιχο. Γκρι κάλτσε. 400 ευρώ είναι το κλεισίμο τώρα. Και New Balance μπλε με γκρι. Η επιλογή του παπουτσιού είναι λόγω τη βροχή. Ωραίος. Γιατί ντύθηκα έτσι. Ο δασκαλάκης ο Σωτήρης σε χαρακτήρισε καράβλαχο. Δεν ξέρει αυτό. Πάμε. Ναι. Αυτό είναι Πάοκ, τι λες. Λοιπόν. Λέει ο Πάο και εμένα καράβλαχο. Τέλος πάντων, γιατί ντύθηκα έτσι. Γιατί, γιατί, θα σου πω γιατί. Κουβαλούσε νερά του Καρυπίδη. Έχει μετά. Τι είπε ο εχθρός της μόδας. Καλό. Λοιπόν. Κουβαλούσε νερά, γιατί, του... γιατί. Νερά του Καρυπίδη. Όχι. Όχι. Έχει μετά. Δεν πάει, δεν πάει το μυαλό μου. Θα πα σε αγώνα μετά. Σε αγώνα, ναι. Το βρήκα. Μπάσκετ. Μπάσκετ, δεν παίζει. Οι δημοσιογράφοι μπάσκετ. Όχι, όχι, όχι. Ο γιος σου επίσημο, κάτι... επίσημο μάτς. Άρα δημοσιογράφοι, κάτι τέτοιο. Επίσημο μάτς. Ξανθιάρης. Σε πήραν στον Άρη, εκεί κατά τον μπάσκετ του Άρη. Ξέρω, τι. Μάρια, να, τι ήθελα να είσαι λίγο πιο έξυπνος. Ναι. Κάτι για ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα. Περίεργο. ΠΑΟΚ, πας Γιάννη. Ναι. Απέζεις. Ναι. Αν μεταπάζει με τον Πας Γιάννη. 17 άτομα λείπουνε, ρε φίλε! Έχει αφήσει! 9 τιμωρημένους, 8 τραυματίες, 6 ενδυνάμει τραυματίες. Έχει γράψει. Ναι. Ο Λέο που επέστρεψε και έπαιξε φορτέ. Δεν χρειάζεται να παίξει, κουρασμένο. Θα τον προφυλάξουμε, λέει το ιατρικό. Για το επόμενο παιχνίδι. Ρε, πάτε καλά, ρε. Ρε, άντε, ρε, να κάτσουμε. Είναι ο καιρός, είναι λουκούμι. Να κάτσουμε. Έχω και το παγούρι μου. Ναι. Έχω και το παγούρι μου. Θα ντυθώ παγουρά τελείω. Ναι. Και θα πάω ναι. την Κυριακή σήμερα ναι. να παίξω, ναι. να ενισχύσω τον Μπας. Ναι. Διότι, φίλε, τα παιδιά δεν έχουν παίκτες. Τι να κάνει, φίλε. Του άφησε όλου εκτό αποστολή. Έχουν το μυαλό του το επόμενο παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Ο Πας Γιάννα φυσικά ναι. τους αφήνει όλους έξω σήμερα. Εμείς στην Τούμπα για να τώρα, παίξουν την Κυριακή. Να τα Γιάννη να ναι, πάω μετά να όμως πω, ναι, λέτε φίλε. Για αδίκαιο πρωτάθλημα. Πάω, δικαιώ, ο άλλος πήρε τηλέφωνο και χαιρετούσε. Είναι, μαζί μια φωτογραφία. Ναι. είναι ναι. το πιο. Όχι, γιατί την Κυριακή παίζω, δεν μπορώ. Τι είναι αυτό? Εσύ δεν την κρατάς με αυτό να. Εγώ, όχι με αυτό, αυτό δεν είναι κανένα νόημα. Τότε βγάλε με ένα μόνο. Πρόσεχε, τι είναι αυτό. Βγάλε το, ξέρει ο κόσμος, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει το κομμάτι, παίζει, καταλαβαίνει. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ρε φίλε. Το γήπεδο είναι χάλια. Να πας να παίξεις λίγο να κάτσουν, πόλεμο, να, κάτσουν ήσυχα, να πάρεις ένα χι να κάτσουν, και δεν παίζεις. Ο βασικός στόπερ, ο βασικός επιθετικός, ο ήττα. Βασικός μπακ, ο βασικός δεύτερος τιμητική επιθετικός. Τιμητική ήταν 3-0. Δηλαδή δεν τρέπεστε. Και με λέει ο άλλος για να μην θυμώσουμε και πάρουμε 20.000 παγούρια και διάσουμε τη λίμνη τους. Έτσι. Ήσυχα, όμορφα, 3-0, να τελειώνει η ιστορία. Μέχρι τώρα τη λίμνη τους τη γεμίζεται. Τι. Αυτό όντως, ναι. Να την αδειάζει τη λίμνη λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Να την αδειάζει. Τη γεμίζει τη λίμνη. Α το πονάει και το δόντι του είναι χάλια με το ζόρι. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι κατάρρεσε και τη ρίξει. Πήρε ό,τι του δίνουμε. Καμία κατάρα εγώ. Εγώ καμία κατάρα. Για το χέρι του, για τα δόντια, για όλα. Ό,τι του λένε οι ταξιτζίδες γύρω γύρω. Χάρη στον Πάο που παίζει, θα πάω σήμερα που θα πάω στην τουρτίτσα με τη Χρυσανθούλα μου. Με βόλεψε μια χαρά το πρόγραμμα, φίλε. Γενέθλια έχει. Χθες είχε γενέθλια, σήμερα μου είχε το πρόγραμμα. Γιατί το λες εσύ, χθες να πούμε σαν αέρα. Πες το σήμερα, δεν πειράζει. Μου ακούει κιόλας γιατί είναι σπίτι, γιατί σου λέει αυτό. Θα πετάξει κανένα κέρασμα, σου λέει, κατάλαβε. Και δεν κερνά χθε και μα πίνει το νερό. Κερνά όταν έχω γενέθλια. Κερνά όταν έχω γιορτή. Φέρνει η μάνα μου γλυκά να. 10 μέρες. Δίκιο, θα κερνάω και τώρα γερτάω τα παιδιά μου. Έχει, για 4, έχει 4 παιδιά. Είναι φυλακή δεν γερά. Μη, όχι, εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά μη μας πίνει θα στο νερό. Θα κεράσει η κέραση χρυσά. Μη μας πίνει στο νερό. Μη μας πίνει στο νερό. Λοιπόν, λοιπόν. Το νερό που το πήρα χθες, λέω θα το λέει 10 μέρες. Θα το λέει ένα μήνα. Οπότε δεν ξέρεις, φίλε, τα νερά λείπουν. Την Κίνα λείπουν οπότε. Ναι, εσύ με, με πρόεδρο, έχεις αφεντικό. Αντί να τα φέρεις εδώ πέρα. Που κάνει δουλειές με νερά από τα αγρεβενά στην Κίνα και μας παίρνει το νερό, δηλαδή αμαρτία. Είναι για Κίνα τα νερά, ρε φίλε, δεν είναι για Ελλάδα. Δεν είναι για τα μούτρα σας τα νερά αυτά. Αυτά είναι καλά νερά. Καλά νερά. Λοιπόν, για όσους ανησυχούν, να πούμε ότι ο Μενέντεφ πάει δανεικό στην Ταραγώνα. Ο Ισπανός του Άριος, έτσι. Πώς κατάφεραν. Ναι. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει. Λοιπόν, να πούμε για τους διαγωνισμούς. Παναγιώτη, για να το κλείσουμε. Χθες εδώ μεταξύ στηρίξαμε τον Παντελίδη. Ναι, το άρα σε 12 μέρες. Όχι, 12 μπορεί να είναι και ώρες. Σε θυμήθηκα. Βλέπω ειδήσεις στην ΕΡΤ που είναι τρελό δελτίο το αθλητικό του το βράδυ. Α, τυχαία, δεν το για άλλο λόγο άνοιξα. Για να δω την ταινία το ρεπό είχε, ρε. Το είδες. Ποιο ρεπό. Με Δημήτρη Πιατά, του 82 ταινία. Όχι, δεν το είδα. Του Βαφέα, το είδες, Σωτήρη. Ωραία ταινία. Την άλλη, πώς την είπες του Μαραφαλίεφ χθες.
Του τέτοιου. Sweet movie. Δες το οπωσδήποτε. Και σταμάτα για σινεμά, κλείνει. Δες το οπωσδήποτε. Λοιπόν, προσέξτε, για τις τέσσερις διπλές για την 11η διεθνή ζουτέκνια που έχει γενικότερο ενδιαφέρον, έχει πολύ pet. Έχει πάρα πολύ pet. Έχει πολύ ψωμί. Δηλαδή, ο Χρύσανθος. Ο Χρύσανθος που θα του δώσω τρεις προσκλήσεις. Μπορεί να πάει με τα παιδιά του. Έτσι, εδώ είμαστε. Να κάτσε, μην φαίνομαι εγώ να μην καταλάβουν ποιος είναι. Να μην καταλάβουν ποιος είναι. Να φαίνεται τη φαλάκα. Η ελιά, η ελιά προεξέχει. Βγήκε από το φούρνο το σταφιδό ψωμό. Ρε εσείς, παίξτε λίγο τόσα χρόνια για τα παιδιά που θα έρθουν από τα Γιάννηνα. Παίξτε για τους villagers of Ιωάννινα City που ζουν πια στην πόλη μας. Αγοράσαν στούντιο. Στηρίζουν την οικονομία της πόλης μας. Δύο, όχι πάνω. Ναι, το ξέρω, το βλέπω κι εγώ μου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Την άλλη εβδομάδα μου δεν βάλεις. Λοιπόν, FM κενό ονοματεπώνυμο για την ζουτέκνια γράφεται έκθεση. Για να μην μπερδεύεστε. Αν θέλετε, γράψτε και με ελληνικά σύμβολα ζουτέκνια. Έτσι. Μπράβο. Για τους τρεις ιεράρχες, θέλουμε τους τρεις ιεράρχες. Όπως σωστά βλέπουμε το κάνουν αρκετοί, με κανονικά το όνομά τους και το επίθετο που τους συνοδεύει. Όχι, ας πούμε, μόνο Σωτήριος, Παναγιώτιος, Μάριος. Τι Μάριος. Έτσι. Παναγιώτιος ο Πονοδόντης. Σωτήριος ο. Ορίστε. Χρύσανθος ο Εχθρομοδίτης. Ναι. Που λέει και ο Δασκαλάκης, έτσι. Γρηγόριος ο Μαζονάκιος. Όχι σκέτο, Χρύσανθος, εντάξει. Λοιπόν, αποστολή στο 54526. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για τον τεράστιο ρόκερ. Γιάννη Αγγελάκα. Για να μην θα πεις. Έτσι. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για τον Γιάννη Αγγελάκα την Παρασκευή. Ναι, αλλά... Και την Παρασκευή θα δίνουμε και πάλι για την όχι τεράστια ρόκερ, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ζουγανέλη. Μπορεί και κάτι ακόμη αυτές τις μέρες. Mm. Μπορεί, θα το δούμε. Έτσι. Μπράβο, μπράβο. Αυτά. Break και επιστρέφουμε δρυμητέ. Δεύτερο μισάωρο της Τρόικας. Ναι, Ελένη, για την ζουτέκνια είναι διπλές οι προσκλήσεις. Γιατί φίλη την Ελένη που ρωτάει και μπαίνει κανονικά, μην ξαναχρεωθείς. Ναι, είναι διπλές οι προσκλήσεις. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Έτσι. Έχουμε 2-3 μηνυματάκια που λένε και κάτι, θα τα διαβάσουμε. Ας ακούσουμε χορηγούς από Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Ασφάλεια Μαγαριτόπουλου, ευχαριστούμε. Που τους έχουμε μαζί μας το δεύτερο μισάρο, την πρώτη ώρα βασικά της εκπομπής. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο τηλέφωνο 2310-911-701. Αυτά. Μήνυμα από Γιώργο Ιταλό. Αφού όμως πρώτα, επειδή μαζεύεται τώρα σιγά σιγά ο κόσμος ξανά από τις διαφημίσεις, υπάρχει πάντα αυτή η αλλαγή, παίζει. Δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ο Ράσεος θα επιλέξει η νικήτρια ή ο νικητής από τα Opticon Express. 4 καταστήματα στην πόλη, απλά δεν πηγαίνουν οι νικητές ούτε για κουπόνια οι χαμένοι, γιατί οι χαμένοι καβατζώνουν κουπόνια αξίας 50 ευρώ στο Μακεδονία Παλάς. Εκείνο δεν συμμετέχει. Οκ, okay, που είναι σαν μπουτίκ μέσα στο Μακεδονία Παλάς. Πηγαίνουν στα άλλα τρία, ή δυτικά στην New Ευκάρπια, Πολυτεχνείο 23, είτε στα δύο που είναι στο κέντρο, το ένα απέναντι τα νέα δικαστήρια και το άλλο στην Παύλου Μελά 11, downtown, εντελώς τελείως downtown που λένε και οι Κινέζοι. Αρκεί να γράψεις σωστά τους τρεις ιεράρχες, την μνήμη των οποίων η Εκκλησία μας τιμά σήμερα και κάνουν λούφα οι μαθητές. Έχουν γίνει φόρτωμα πολλά πιτσιρίκια στους γονείς τους. Και δίνουμε και τέσσερις διπλές προσκλήσεις για την 11η διεθνή έκθεση για την κτηνοτροφία και την πτυνοτροφία, δηλαδή την 11η ζουτέκνια. Μέσα στη Χελέξπο πηγαίνεις από αύριο, που είναι τα εγγένεια, έως και την τελευταία μέρα την Κυριακή, όποτε θέλεις. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου για τα γυαλιά το σχετικό με τους τρεις ιεράρχες ή γράφεις ζουτέκνια ή την λέξη έκθεση. Τα αποστέλεις αυτά με μια καλημέρα αν θέλεις στο 54526. Λοιπόν, ζήτησε, εμπνεύστηκε από την ζουτέκνια, τεράστιο κομμάτι, ύμνο, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας και το αφήνει ο Σωτήρης να παίξει, γιατί όπως όλα τα διαμαντάκια των Ramones δεν κρατάνε πάνω από 2,5 λεπτά. Κάποια κρατάνε και 1,50, 1,58, 2 λεπτά και 20 κάπου εκεί, οπότε το αφήνει να παίζει για να βάλουμε και κάποια θεματάκια με αφορμή τη σημερινή μέρα.
Πάει το δίλεπτο. Λοιπόν, μιλάμε για παιδιά η Σαλόνικα City, εντελώς τελείως. Είμαστε άχρηστοι για τα πάντα, έτσι. Μου λέει ένας ψε, αργά το απόγευμα, χαμός λέει γίνεται κάτω, έμαθες λέει. Λέω τι είδε, βρήκαν ένα βλήμα λέει στο κέντρο της πόλης. Ναι. Εσύ το πήρες χαμπάρι, δούλευες και εσύ κάτι. Δούλευα, αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Μια λέει, χαρά. Ένα σφαίρα, βλήμα. Τσιμισκή σφαίρα πήγαινε. Καλά λέω, εσύ, η πόλη είναι γεμάτο βλήματα, ναι, λέω. Ναι. Ειδικά στο κέντρο. Τι τώρα το βλήμα, λέω, γεμάτο βλήματα είναι η πόλη. Βρε βλήμα λέει κανονικό, βλήμα. Και έχει λέει κάτω πυροτεχνουργούς, πυροσβεστικές, λέω λογικό, εντάξει. Πάπαλα. Τι ήτανε, ξέρεις, Πάπαλα έμαθες. Ο θησαυρός. Έμαθα. Σε ένα λέει αρχοντικό, σε ένα παλιό, σε ένα νεοκλασικό στο υπόγειο, στο κέντρο της πόλης. Τι ήτανε Παπαδόπουλα. Διαφορικό. Διαφορικό αυτοκινήτου. Αυτή η πόλη είναι άχρηστη, ακόμη και για βόμβα. Αδιαφορονίκη. Μηδέν εκρηκτικότητα, μηδέν συναρπαστικότητα. Zero excitement που θα έλεγε και ο Ρασβάν. Και είμαι σίγουρος αυτή η ιστορία θα τελείωνε στην Αθήνα σε μία ώρα. Εδώ πέρα επειδή πήγαινε όλα αργά, τέσσερις ώρες, κατάλαβες. Μπορεί. Νικολάς Σαμοτούλσκι για Σεμάκης. Κέρδισα, αναρωτιέται ο οπαδός του ΠΑΟΚ θαλαμοφύλακας για τους τρεις ιεράρχες. Όχι, δεν κέρδισες, αγαπητέ. Λοιπόν, δύο σαραντάρες βιάσανε ένα 18χρονο στις Σέρες, λέει. Η σκέψη μας είναι μαζί σου. Νόπανο. Γιώργος Ιταλός, καλημέρα. Ο Άρης αύριο παίζει, ε. Ο Άρης αύριο, ναι. Ναι. Αύριο. Με μεγάλη χαρά είδα ψέ το βράδυ Μίνα Ορφανού στην Ελεονόρα Μελέτη. Με μεγάλη μου χαρά. Είχα πάρα πολύ καιρό να τη δω. Σ' αρέσει Μελέτη. Τρομακτικά σηκάτη και περιποιημένη. Η ερώτηση αυτή είναι εδώ. Πεθαίνω με Μίνα Ορφανού. Ναι. Ελεονόρα Μελέτη, όχι. Όχι. Εντάξει. Ωραία, συμπαθέτα. Μέχρι και τίποτα. Μίνα Ορφανού, λιποθυμία. Απλά σαφώς και την. Δεν ξέρω ότι είναι καλλινιώτισσα. Είναι καλλινιώτισσα, περήφανη καλλινιώτισσα. Και είναι πέντε αδέρφια, ε. Αγόρια. Αγορομάνα η μαμά. Ένα κορίτσι μόνο έβγαλε τη Μίνα. Τέσσερα τα αγόρια και η Μίνα Ορφανού. Αλλά την προτιμώ σαφέστατα πριν τα ενέσιμα. Που το είπε, έκανε πολλά ενέσιμα και όχι το είπε μάλιστα. Κάποια στιγμή τα βλέπαμε στο background, στην οθόνη, την ώρα που τα έκανε. Σαφώς και την προτιμούσα πριν τα ενέσιμα. Η λατρεμένη από την Στρέλα Μίνα Ορφανού, έτσι. Κορίτσαρος. Γυναικάρα. Λατρεμένη Μίνα Ορφανού. Μπράβο στην Ελεονόρα Μελέτη που την κάλεσε και αυτή το χάρηκε πάρα πάρα πολύ και περιμένει λέει προτάσεις για το θέατρο. Με το καλό και να έρθει και στα μέρη μας να τη δούμε, να δώσουμε και προσκλήσεις, να γουστάρουμε. Μπράβο στον Θωμάτο Στόντον που μου το θύμισε, κόλλησα, ναι. Γιώζεφ Σάμπο, ναι. Ο Ούγγρος του Ηρακλέου. Πώς είχε κάτι, κανένα χρόνο μόνο. Σίγουρα μία σεζόν, ναι. Μία σεζόν. Μήπως και παραπάνω. Όχι, εγώ μία σεζόν θυμάμαι. Το θυμάμαι. Και τον έχω εικόνα. Κρατήσου. Ναι. Τον Πατακό τον ξέρεις, τον Αντώνη, ναι, τον Ηρακλειδέα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Τι λέρε τρίφιλε. Ατελείωτο, ατελείωτο. Τι λέρε φίλε. Πω, συγκινήθηκα τώρα Μάρια. Ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια έχει να στείλει αυτός. Ο Τρίφιλος. Ναι. Και πρόσφατα σχετικά. Τι είπε, δεν έχει στείλει ποτέ ρε. Ναι. Ποτέ. Ποτέ τελευταία 5 χρόνια, 6 χρόνια, ναι. 7 χρόνια. Το διαβάσουμε. Ναι. Το διαβάσουμε. Οπότε βλέπω πάει χωρίς θεματάκια. Θα γεμίσουμε, εντάξει, το διαβάσουμε. Να το δεις εσύ και το σχολιάσεις. Πρώτη επαφή, Γιώζεφ Σάμπο, περνάει η αλλαγή σε ένα μάτσο Ηρακλέους και γίνεται από τα δεξιά μια σέντρα. Την έχω εικόνα, σαν να είμαι μπροστά ακόμη, σαν να το βλέπω τώρα. Μουντίλα καιρός, καφτατζόγλιο και ο Ηρακλής πιέζει για να βάζει γκολ. Για να βάλει γκολ. Ναι. Και ο Γιώζεφ, τι είπα, Μουντίλα. Μουντίλα και καφτατζόγλιο. Δεν πρέπει να συναντήσετε ποτέ. Τι έχει πάντα λιακάδα του καφτατζόγλιο. Πάντα λιακάδα, γεμάτη κερκίδα. Και ο Σάμπο τι κάνει, είναι η πρώτη του ενέργεια με φανέλα Ηρακλή. Σάμπο ή Σάμπο. Γιώζεφ Σάμπο. Κάνει ένα αέριο γυριστό με το δεξί. Και πρέπει να έχει φύγει η μπάλα, να έχει πάει φοιτητικές αιστείες. Στάνταρ φοιτητικές αιστείες, μπορεί και πιο μακριά. Και λέει ο Πατακός, τον παραδέχομαι. Ήθελε να μας εντυπωσιάσει με την πρώτη. Τον παραδέχομαι, λέει. Σωτήρη, για να μην ταλαιπωρείσαι, βάλε και ένα κομμάτι που να αντέχει, έτσι με τον καιρό που ήταν, βάλε από Cult Here Comes the Rain. Από Cult, Here Comes the Rain. Γιατί συνέχισε ταλαιπωρούμε. Αυτό είναι για τον Ιχολίπτη, είναι ταλαιπώρια. Ραμόν για τον Ιχολίπτη, είναι ταλαιπώρια. Πρέπει να πιάσει το χέρι του. Λοιπόν, καλημέρα. Καταρχάς απαντάει πολύ σωστά. Καλημέρα σε όλο το ραδιοφωνικό τρίο. Απαντάει σωστά και υπογράφει και με το ονοματεπώνυμό του και Ρούνεϊ. Ρούνεϊ, να είσαι καλά. Μπαίνεις στην κλήρωση όπως μπαίνει και ο Χάρης, όπως μπαίνει και ο Χρήστος, όπως μπαίνει και η Άννα. Η Άννα για ζουτέκνια, ζητώ συγγνώμη. Για τρεις ιεράρχες είναι όλοι οι άλλοι. Ο 164, λατρεμένος ΠΑΟΚτσής, να ακούσουμε πρώτα την εισαγωγή. Είναι περιττό νομίζω να κάνω την ερώτηση.
Τι συνδέει τους Guns N' Roses με τους Cult? Ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης απαντάει πριν καν τελειώσω την ερώτηση και με κοίταξε πραγματικά απαξιωτικά. Ναι. Που σε κοιτάει απαξιωτικά. Όχι, όχι. Έχει ξεκινήσει να πηγαίνω, έρχεσαι. Ποιο ρε, πού. Τα πρώτα δείγματα του Αλτσχάιμερ αυτά. Σε τι, πού ρε, έτσι. Που πηγαίνει μπροστά, πίσω, μπροστά, πίσω, αρχίζει κουνά τα χέρια. Ποιο το είπε αυτό, ρε. Πονά τα γόνατα, τα χέρια. Πάρκισον. Α, τα άλλα ναι, τα άλλα ναι, με τα φίλε, με τα γουάστο. Φίλε, πρέπει να πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Πρέπει, ε. Άστε. Καλά, περίμενε. Έχουμε μπλέξει και βά, έχουμε μπλέξει. Να διαβάσουμε 164 και μετά να σχολιάσει το τρίφυλλο Παναγιώτη, δεν αντέχει. Παναγιώτη, διάβασε τρίφυλλο εσύ. Διάβασε. Ναι, τι να σχολιάσω. Γιώργο, Γιώργο Ιταλέ, φανελάκι να αλλάξει. Επειδή στέλνει λέχια μηνύματα τέτοια, ρε παιδί μου. Ναι, υπογραφεί ο τρίφυλλο. Είχε πάρα χρόνια να εμφανιστεί, ρε. Ο τρίφυλλο Αριανό δεν είναι. Αριανό, ναι, ναι. Ναι, οδηγά είναι οδηγό, νομίζω το παιδί στον δρόμο. Δεν θυμάμαι, αλλά μένει εκτό πόλη. Εκτό πόλη. Ναι, 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 ναι. Τρίφυλλε, να είσαι καλά, παλικάρι. Να καλά. Γενικά, παιδιά, ξέρουμε για πολλού ότι είστε και έξω για μα, έτσι. Και είμαστε κι εμεί και έξω για εσά. Να είστε καλά, παλικάρια. Ξέρουμε ότι χάνεστε για διάφορου λόγου. Παοκτσάκι 164 στέλνει μήνυμα προφανώ σε Χρύσανθο Τσαλτίδη. Το διαβάζω. Σηκώνει μουσική ο Σωτήρης και σχολιάζει ο Χρύσανθος. Καλημέρα, καλημέρα. Ψάξε τις γαλότσες σου. Από αύριο βλέπω στο τίτλο site «Αχ, Ευρώπη, εσύ μας μάρανες». Το τζατζίκι και τα σουβλάκια κερασμένα. Τσαλτίδι, δεν σύμφωσε. Άμα είσαι, βέβαια, βάλω πολλά μουσική. Καλά λέει, ρε τσαλ. Σε λέει κάτι, έλα, κάτι σε λέει ο άνθρωπος. Σε λέει κάτι το παψάκι. Βάζω τζατζίκι στα σουβλάκια πρώτο. Να. Βασικό. Με χτυπητή. Με χτυπητή τα. Τι ροσαλάτα λέει. Σε χτυπητή τα τρώω. Οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι το κάνουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να τρώνε οι Αθηναίοι. Επίσης. Βέβαια στην Αθήνα πει χτυπητή δεν θα καταλάβω. Δηλαδή η μισή Ελλάδα δεν ξέρει να τρώει. Εγώ θα ψάξω τις γαλότσες μου. Εσύ ψάψε κανένα λεξικό. Το καλύτερα γράφεται με ύψιλον. Όπως θέλει τα γράφει ρε φιλέτζι για χαβαλέ το κάνει. Αυτό που κάνει στην αλητία. Επίτηδες το κάνει. Αυτό που κάνει αυτό που κάνει. Αυτό κάνει χιούμορ. Εσύ κάνει αλητία είναι αυτό. Και εγώ χιούμορ έκανα. Πώς γελάσαμε. Κακό, 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 κακό. Κακό χιούμορ, ναι. Κακό, καλό γύρου. Κακό, κακό χιούμορ, κακό χιούμορ. Πολύ κακό. Εντάξει, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό που θα αλλάξει 8ο προπονητή. Μήπως πρέπει να έρθει ο Καστρίτσης στο μπάσκετ. Θα πάει ο Παντελίδης αύριο. Να πάει στο μπάσκετ. Θα πάρει μια διπλάρα και θα μείνει στην ομάδα. Αύριο, τι ώρα και θα παραιτηθεί μόνο του μετά το τέλος. 7 είστε αύριο, 7 η ώρα είστε αύριο. Ζωντανά στην ΕΡΤ. Θα πάρει μια διπλάρα και τέλος. Μήπως πάρει διπλάρα για να είναι ήσυχο άλλο στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Άρης. Λέω γιατί βλέπω πολύ μεγάλη αλληλουχία έτσι αποτελεσμάτων. Κατάλαβε. Τα νερά πώς πάνε. Ε, δεν ξέρω. Έκανε μια συμφωνία ο κύριος Καρυπίδης. Ναι. Λιαονίνγκ. Μήνυμα του 880. Καλημέρα στην παρέα από Κιτρινόμαυρη Αλεξάνδρεια. Τόσα χρόνια στα χωριά, νομίζω δικαιούμαι μία διπλή για ζουτέκνικα. Αριανάρα δεν είμαστε καλά. Μία πρόσκληση είναι... Όχι, θα κάνουμε κλήρωση. Θα κάνουμε κλήρωση. Αλλά γέρνω προς τα σένα. Ναι. Γιατί είναι τέσσερις διπλές. Σαν λες τι μένει, κατάλαβες. Έτσι, τέσσερις διπλές. Θα κάνουμε κλήρωση. Μέχρι στιγμής έχουμε τρεις συμμετοχές. Για ζουτέκνια. Καλά πάει. Και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Παιδιά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από τους κτηνοτρόφους και τους πτηνοτρόφους. Γιατί έχει διάφορες εκδηλώσεις και event. Για τον κύριο δεν κάνει για τα κοτόπουλα και τα λοιπά, δεν έχει. Yeah. Για τον κύριο. Αυτοί μπαίνουν τιμή σαν έκεν. Για πες το ξανά. Αυτοί μπαίνουν τιμή σαν έκεν. Αυτοί ποιοι. Αυτοί. Με νοιάζει. Σαν οικογένεια. Νομίζω ότι φύγουμε αυτά, ρε φίλε, με κοτόπουλα και Τούρκους και τέτοια. Μην ξέρει, με φτιάχνουν πάρα πολύ. Εσύ το είπες. Εγώ το είπα. Τούρκους δεν έχουμε πει ποτέ. Όχι, δεν με πειράζει. Εμείς τέτοια δεν έχουμε πει ποτέ. Εγώ δεν τρέμω καθόλου. Καθόλου δεν με ενοχλούν αυτά. Και Τούρκοι σημαία σηκώνανε. Δεν κρεμούσαν και Τούρκοι σημαία. Εγώ δεν θέλω. Με εκνευρίζομαι εγώ με αυτά. Δεν θέλω. Και, ναι, αυτοί με, και αυτοί με συνεχίζουν. Ότι είσαι κοτόπουλο με κρά... κοτόπουλο... Θα τους τυχίζεις, ναι. Και σε μια-δυο εκδρομές και Τούρκοι και έχω δει. Όχι ρε. Σωτήρι. Σωτήρι έχω το Βουλγάρι και καλά. Βουλγάρι και σαν το σέντρο. Τούρκοι και στο μπάσκετ. Έχω δει Τούρκοι και παλικάρι μου. Στην Πηλέακ, εσύ έχει σηκώσει. Δεν λέω 30 φορές. Δεν λέω 30 φορές τώρα. Δεν μας χαλάει. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν και... υπάρχει φωτογραφία. Την έχω δει και εγώ. Δεν πάρα τα και από Φιλιππίνες. Στο μπάσκετ την έχεις δει και εσύ. Ποδόσφαιρο έχω εικόνα. Εγώ λέω για ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ μπορεί να δεν θυμάμαι. Εσείς είχατε πολλές. Νομίζω σε πάω κάρι. Είχατε πολλές και πολλές ελληνικές. Παναγιώτη, να είσαι καλά για την έκθεση μπαίνει. Ιωάννη, για την έκθεση μπαίνει. Τέσσερις συμμετοχές για την ζουτέκνια. Και πάμε τώρα στο μήνυμα. Καλά, κοίταξε να πω και κάτι. Το σηκώνει ένα. Δεν σημαίνει ότι δεν αντιπροσωπεύει κιόλου. Καλά, αυτό έλειπε, ρε παιδιά. Αλλά πάντως δίνει ένα ηχόχρωμα, ένα στίγμα. Εγώ νομίζω... Δεν θα δει τουρκική σημαία σε κερκίδα Παναθηναϊκού
η κερκίδα Αστήρ Τρυπόλεως. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχουν λόγο αυτοί να σηκώσουν. Φίλε, και, το, και η Βουλγάρικη που σηκώθηκε όποτε σηκώθηκε. Πάμπολες φορές. Εσύ δεν είχες σηκώσει των Σκοπίων. Εγώ τον Σκοπίων. Μια Βουλγάρη, μεγάλη Βουλγάρικη είχαμε στο 1-0. Δεν ξέρω πώς είναι. Σε πορεία το είχατε κάνει. Στη Β. Που λέγατε να πάει να παίξει ο Ηρακλής. Να πάει να παίξει σε πρωτάθλημα των Σκοπίων. Εγώ, Σκοπιανή σημαία, δεν σήκωσα Χρυσανθέμη ποτέ. Σε πορεία μηχανοκίνητη. Δεν είχατε πάνω. Στο λόγο μου, στο που λόγο λέγατε μου, ότι πάμε να παίξουμε άλλο πάνω. Το σκοπείο, άλλο πάνω. Και σημαία, σημαία αυτό, όχι. Εγώ σημαία δεν θυμάμαι. Με, ούτε εγώ το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Στο γήπεδο. Όχι, σε πορεία λέει. Στις πορείες τότε που είχατε διαμαρτύρονταν. Πει να πάρουν τον Ηρακλή και να τον πάνε να παίξει στα Σκόπια. Πάμε να παίξουμε στα Σκόπια. Ωραίο. Που λέγανε. Ηρακλής Βαρντάρ Σκοπείο. Κάτσε καλά. Τερμπάρα. Σωτήρι! Απόρθητο το καφτάκι. Σωτήρι! Μπερδεύτηκαν αυτοί που σωτήρι! Τα κουράνε, αντί να τον κλείστε τη μουσική λίγο. Το πήγα στην Κατερίνη. Πάμε χωρίς μουσική. Γιατί το είχα για χθες για θέμα και το ξέχασα. Για ρίξτε το. Διαβάζω μήνυμα του Φουβού και ρίχνω το θέμα. Έχει σχέση, δεν είναι κουτουρού. Δεν είναι ασύνδετο. Ο Φουβού, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής Αγγλίας. Είναι πάω και μετά τα χθεσινά. Μούχτι το έκανε ο Ασλαμάς. Δεν το ήξερε. Τώρα το μάθα από μένα. Newcastle City 2-1. Από 0-1. Γιατί εκεί παίζουν μπάλα, είναι καθαρά όλα γι' αυτό. Όπως και εδώ. Ελλάδα και τώρα σήμερα. Απόψε παίζει τη Λέστερ. Λίβερπουλ, εννοείται. Ελλάς, Αγγλία, ποδοσφαιρική μαγεία. Και είναι και μυστήριο μάτσο το απόψινό. Λέει λοιπόν ο Θουβού. Φοβόμαστε. Το λέει ο Θουβού, έτσι, ο παδός της Λίβερπουλ και του ΠΑΟΚ. Όσο και αν μη θέλω να το τραγουδήσω, θα το ψιθυρίσω. He's one of our own, he's one of our own. Ράφα Μπενίτες, is one of our own. Ράφα Μπενίτες, is one of our own. Καλά, εντάξει, εμετός, δεν πρέπει να υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Να σου πω τι, μπροστά του λατρεύω Φερνάντο Σάντος. Μπροστά σε αυτόν, ο Φερνάντο Σάντος είναι φουλ επίθεση. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Τι? Ο Σάντος. Τρόπαιο, με την Αγγλία. Λέει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Οκ, το μεταφέρω. Για πότε θα βγει η αυτόγραφα. Θουβού! Επειδή σα ηχάθηκε η ψυχούλα μου φέτος. Άντε ρε χαμένε, άρχισε την επίθεση. Σα ηχάθηκε η ψυχούλα όλου του κόσμου. Α, εσείς του Ντούκα κάνατε. Που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Καλά, αυτό ήταν σου. Τι αυτά, αυτό φυσιολογικό είναι. Τι να κάνω, ένα την νίκη, ξέρει. Δεν μου λες Παπαδόπουλα. Έλα, πες μου. Για ποιο πράγμα μας πρίζεις δύο μήνες και έχεις δίκιο, πολύ καλά κάνεις. Τι φοβάσαι, ποιον μήνα και μας το λες συνέχεια. Και καλά κάνεις, σωστό. Πότε είναι το Κόπα Αφρικά. Μπράβο. Ναι. Το καλοκαίρι, ρε. Δεν είναι το καλοκαίρι. Τι έχει γίνει. Περίμενε, έχει δίκιο. Έχει πάντα δίκιο. Ήταν Μάρτιο, κάπου εκεί. Μου ήταν, το έστειλε τηλεθεατής. Λέει Βλάκα Λαμά. Πες και στον Παπαδόπουλο, στη Μαρμίτα. Ναι. Ότι φέτος το Κόπα Αφρικά γίνεται καλοκαίρι. Α, εντάξει, δεν το ξέρω, φίλε. Παιδιά, και πάντα όμως γινόταν φίλε. Θυμάσαι με διακοπές και τέτοια. Παιδιά, Σωτήρη, είναι απίστευτο. Ναι, τα αλλάξαμε. Προκειμένου να το πάρει. Ή έξω από εδώ. Όχι, ρε, βοηθά τη Λάνση στη Γαλλία, ρε, κοροϊδό. Στέλνουνε τους ανθρώπους. Να πεθάνουνε! Γιατί, γιατί, να πάω να παίξω το δικαίωμα βία. Όπως όταν με 50 βαθμούς Κελσίου. Όταν γίνει καλά το. Κόπα Αφρικά! Το καδρόνι της Βασιλείας. Κόπα Αφρικά γίνεται πρώτη φορά, παιδιά, στην ιστορία του. Ναι. Ντάλα καλοκαίρι! Άρα και να το πάρει η Αγγλία το επόμενο μουντιάλ που θα γίνει, ρε φίλε, ξέρεις που θα γίνει χειμώνα, ε! Το, να φανάζει ένα Γερμανόπλο, το κάνουν και το πάρει η Αγγλία. Άλλο αυτό, ρε φίλε. Άλλο αυτό. 100 Ευρωπαίοι είναι ο υποτροπή. Και τι έγινε, φίλε, ούτως ή άλλως αδιάφοροι θα ήμασταν τον Μάρτιο. 11 βαθμούς μπροστά θα ήμασταν από τη Σιτούλα. Φέτος όλα. Χαμένε. Όλα σε σμπρώχνουνε. Ναι, 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 ναι. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο σμπρόξιμο. Δεν το αποφάσισαν προχθές αυτό, άρα το για να το πάρεις εσύ. Ναι, καλά, εντάξει. Μάρια, πριν αρχίσει το φετινό. Άστα. Και πριν αρχίσει αυτό το, τους πάει. Το περσινό πρωτάθλημα. Έλα. Ήταν η Λίβερπουλ το σούπερ φαβορί. Την δίνανε μέσα Αυγούστου. Ποιο ρε, τη Λίβερπουλ. Φαβορί για πρωτάθλημα. Μαζί. Όχι, όχι, όχι. Θεοπάλαβος είσαι. Θεοπάλαβος. Εδώ πριν δύο μήνες που ήταν η Λίβερπουλ δεύτερη, την είχε 7. Φαντάσου γιατί μιλάμε. Τέλεια. Δηλαδή και περίμενε. Πρώτο φαβορί δεν ήταν ποτέ η Λίβερπουλ. Θα μου φύγουν τα φρύδια. Εμένα θα μου φύγουν τα δόντια. Μέσα Αυγούστου. Ναι. Ποια δίνανε η Book. Τα τρία πρώτα φαβορί στην Αγγλία. Πρώτη η City, δεύτερη η Chelsea. Μπορεί να είμαστε τρίτο φαβορί. Τέταρτο. Παραγιώτη. Μη γίνεσαι γελίος. Άντε ρε χαμένε. Άντε ρε χαμένε. Είσαι στις σημαντάκιας. Δίναν την Τζέλσι. Άντε βγάλε. Άντε βγάλε αποδόσεις. Άντε. Δεν έχει πλάκα. Άντε βγάλε αποδόσεις. Θα σου σκίσω. Για με σκίσω. Κάνε δεν διαβάζεις πάλι. Τι. Όλη μέρα με αυτά ασχολούμαστε. Όλη μέρα με αυτά ασχολούμαστε. Να μας πεις τώρα πρώτο φαβορί ήταν Λίβερπουλ για πρωτάθλημα. Ρε σου λέω η Λίβερπουλ ήταν. Μιλάμε για στοίχημα. Σωτήρι τι περιοδικό είναι αυτό. Τι περιοδικό είναι. Ναι. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν. Θα με πεις εμένα. Για να δούμε. Ποιος είμαι εσύ. Για να δούμε, για να δούμε. Ο Μίστερ Βλάκας. Ναι, τι δίνουν. Τι είναι αυτό ρε φίλε που παρουσιάζεις. Αυτό τι είναι που παρουσιάζεις. Τι είναι. Τι είναι.
Παρουσίαση ομάδων. Λίβερπουλ. Ναι. Τι έντυπο είναι αυτό, πες μου, ρε φίλε, Λίβερπουλ. Τι έντυπο είναι αυτό. Επίσημο για την Premier League. Ναι, ωραία. Έχουνε. Το βγάζει η εφημερίδα Ελληνική. Τα δύο πρώτα φαβορί. Ναι. City και Λίβερπουλ. Ποιο το γράφει αυτό. Ποιο το λέει αυτό. Ένα Κρεοπόλη. Ποιο το λέει αυτό, ρε φίλε. Ποιο το λέει. Αυτοί που γράφουν μέσα. Μέσα, ναι. Αυτοί που γράφουν. Ναι. Που τα παιδιά ασχολούνται όλοι μέσα. Έλα, Χριστέ και Παναγία δηλαδή. Ποιο να βάλω, ρε φίλε. Τον Κόλκα. Που μιλάει για τον ΠΑΟΚ όλη μέρα. Ρε φίλε, αυτοί έπρεπε ξέρεις τι να κάνουνε. Να πούνε ποιους, οι στιγματικές, ποιον δίνουν πρώτο φαβορί. Καλά, τη City. Νούμερο 2 την Chelsea. Νούμερο 3 την Liverpool. Νούμερο 4 την United. Ωραία. Αυτό. Όχι η εκτίμησή μου ποια είναι. Να σε χαίρονται. Ναι. Οι οπαδοί της Liverpool. Να σε χαίρονται, μπράβο. Γιατί. Η πιο μεγάλη μου επιτυχία σήμερα. Ποια επιτυχία έρχαμενε. Θεωρείς. Που διαβάζει το κάθε τύπο εκεί μέσα την εκτίμηση. Που ασχολείται την ημέρα 7 ώρες. Και έχει την Liverpool το φαβορί. Και την City και Liverpool. Άντε πάλι. Ποιο να βάζανε, ρε, τρίτο φαβορί ήταν Λίβερπουλ, σου λέω. Πρώτο ήταν η Manchester City, δεύτερο σίγουρα η Chelsea, μπορεί να πω και τέταρτο. Σίγουρα δεν είμαστε στους δύο πρώτους. Ωραία, παλικάρι σίγουρα. Μου, το θέμα είναι το εξής. Ναι. Ότι ακόμη και το Africa Cup. Πώς λέτε αυτό, Africa Cup. Ναι, Κόπα Africa, όπως λέγεται. Κόπα Africa, είτε. Λοιπόν. Ναι. Ότι φέτος γίνεται καλοκαίρι. Να πάνε τάλα ήλιο, δεν μας νοιάζει. Δεν έχει μαλά. Σαν να σου λέω εγώ, τελικός κυπέλου Ελλάδος. Ναι. Μία Αυγούστου. Μία Αυγούστου. Να τρέσει ο ΠΑΟΚ, ναι. Να πάει τελικό και ναι. Να κάνει προετοιμασία τον Ιούλιο. Ναι. Για το τελικό του κυπέλου. Θα πάω στον Διαμαντή, θα κάνω ένα πάρτι από 20 άτομα έως ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων από μια παιδική κατασκήνωση ως μια αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία Κέντερνγκ Διαμαντής ανταποκρίνεται, όπως και Λίβερπουλ, με συνέπεια, όπως και Λίβερπουλ, σε κάθε επαγγελματική πρόκληση, δηλαδή το πρωτάθλημα. Δεξιός Κέντερνγκ Διαμαντής, στο 18 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αγία Αθανασίου, εύκολο τηλέφωνο 2310 530 525. Και εκεί θα κάνουμε και το φαγοπότη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, Παναγιώτη. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Αχ, παιδιά, τι ωραίο flashback κάναμε τώρα. Με Μίμη Δωμάζο σε ΑΕΚ και Αντώνη Αντωνιάδη στον Ολυμπιακό. Θα βάλουμε θεματάκια και τέτοια. Θα βάλουμε, έχουμε μπροστά μας καιρό. Θα κάνουμε ωραία flashbackάκια. Είχε ωραία αφιέρωμα προθέσει κάπου σε μια κομπή. 123. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα διαβάσουμε τώρα, Χρυσανθάκο μου. Μην ξεχνάς, γράφεις σωστά τους τρεις ιεράρχες. Βέβαια, ναι, αίρεση, ναι, έκλεισε. Τέλος. Σε αυτό, αφού στην Κούτρα είσαι, το ξέρω. Δεν σε ξέρουμε τον. Τώρα σε μάθημα. Άμα ξαναφάς γλυκό από τη μάνα μου, τρει θα πάρει. Τρει μονέ. Εγώ πάρεις... θέλω μία διπλή. Αν θες και τρεις σου την. Εντάξει. Τρεις μονές. Ωραία. Γιατί έχει τζόγο. Ποιος. Έχει πάρα πολύ ωραία. Α, τζόγο δεν θέλω. Έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Λοιπόν, γράφεις σωστά τους τρεις ιεράρχες. Τους τρεις. Όχι μόνο το όνομά τους, δίπλα στον καθένα το επίθετο το οποίο τον συνοδεύει, έτσι. Για να τιμάμε την εκκλησία μας και την Ορθοδοξία. Τέτοιοι είμαστε εμείς. Άλλο η αναρχία και άλλο το τι τιμάω στην εκκλησία, η διαφορά. Και μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεις από το Opticon Express. Και δίνουμε και 4 διπλές προσκλήσεις και χαιρόμαστε που βλέπουμε πολύ καλή συμμετοχή για την 11η Διεθνή Ζουτέκνια που ξεκινάει αύριο και κλείνει την Κυριακή. Πηγαίνεις με την παρέα σου, με τον φίλο σου, την φίλη σου, την ερωμένη σου, την κόμενά σου, τη γυναίκα σου, τον ερωμένο σου. Όποτε θέλεις από αύριο έως και την Κυριακή. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δίπλα γράφεις έκθεση ή ζουτέκνια. Το αποστέλεις στο 54-5-26. Όσο, αν το διαβάσαμε αυτό, 123 λέει, από Κυριακή θα αρχίσουμε να λέμε ότι φταίνε η Χάρτινη και ο Κομίνης. Άρης είσαι ρε... Νιάου. Αυτός αριανός δεν είναι τώρα, αυτός έχει τέτοιο. Αριανός δεν είναι. Ναι. Ναι. Και βλέπει ότι την Κυριακή ο ΠΑΟΚ χάνει στο καλλιπλάστικο. Και αρχίζουμε τα ίδια, φταίει η Χάρτινη, φταίει ο Κομίνης και τα λοιπά. Περιμένει μία γραμμή, διαβάζουμε, δύο γραμμές. Πάμε γρήγορα και μετά διαβάζουμε μήνυμα του 164. Νέο μήνυμα από το Παοκτσάκι το άρρωστο. Πάμε γραμμές να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα. Όνομα Γιώζεφ και ομάδα. Σάμπο. Γιώζεφ Σάμπο. Γιώζεφ Σάμπο, Θωμά Τόντον. Κλαίω που λένε, κλαίω. Γιώζεφ Σάμπο, βέβαια, ναι. Ήμουνα μέσα στον τεμπούτο. Θα σε κράξω τώρα. Γιατί, ναι. Είδες όλο το μάτς, δόξα δράμα Ηρακλής. Είδες το Παναχαϊκή Ηρακλής. Εγώ στο δόξα δράμα Ηρακλής, τον κόλ του Κουσκουνά το κλείσα, εντάξει. Τι να πω. Ναι. Δηλαδή την αποθέωση οριζόντιας πάσας. Ναι. Άντεξες την είδες και έχασες το μάτς του Σαββάτου. Κατάλαβες τι έγινε. Είμαι σπίτι. Ξέρω, το έχασες για λόγο, εντάξει. Ναι, δεν σου κάνω πλάκα. Είδα ρεπορτάζ. Ναι, δηλαδή εγώ εσύ κάθομαι και βλέπω κάτω Παναγιά Σερών να δείξει. Απλά εκείνο το πράγμα δεν βλέπω, όταν τα έχουμε πει. Ναι, 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 ναι. Μα είδα όλα, όλα τα έχω δει όλα. Όλα τα μάτια τα έχω δει όλα. Δεν τα βλέπω αυτό. Το οποίο... ένας μήνας με το... Συγγνώμη, βοήθησε με λίγο. Νου που σου Βόλος. Το νου. Τι σημαίνει. Νέος. Νέος, έτσι.
είχα μια επιφύλαξη, μήπως κάνατε κάποιο άλλο. Ναι, εντάξει, το έχω διαβάσει και εδώ καιρό. Μήπως είναι ναυτικός. Έχουν και. Εντάξει, έλεγα, τι είναι ναυτικός. Ρωτάω. Λέω, δεν κοροϊδεύω. Το ρωτάω. Εντάξει, ωραία, ωραία. Παλικάρι μου, Γιώσεφ Σάμπο, βέβαια. Θυμήθηκα το αυτό το φίλο του Δημήτρη που είχε εδώ να πάρει τον Άκλη. Ναι. Αυτό που θυμάσαι αυτό. Με τα που έλεγε για του νέου παίκτε και τέτοια. Για να τρέχουν και αυτά. Με του ψηλού και του κοντού. Ναι, μπράβο, ναι. Ακριβώς αυτό, εντάξει. Ναι. Βλέπει μπάλα ο άνθρωπο. Ναι, και για τον Καραμπετάκι θέλω να σε ρωτήσω να πρόσεξε κάτι. Επειδή είμαι σίγουρο ότι το είδε στο μάτι. Το Όφι Εργοτέλη το είδε στο κύπελο. Το είδα, ναι. Α, το είδε. Συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη. Είδα 10 λεπτά από το δεύτερο μέρο, τα τελευταία. Είδα τα πέναλτι ζωντανά και μετά από όλο τον αγώνα πολύ πράγμα, γκολ και φάσεις. Λέω αυτό και κλείνω για να μιλήσει το πρώτο παιδί. Ναι. Λοιπόν, στα πέναλτι, ναι. Είναι ο ρεπόρτερ και λέει ότι πήγε ο Καραπετάκης και είπε στους παίκτες του όχι, ποιοι έχουν κουράγιο λέει, να βαρέσουν πέναλτι. Ναι. Βρέθηκε χειρότερο στο προπονητής από τον Ελευθερόπουλο. Το άκουσα. Ναι, το άκουσα. Γελάει ο κόσμος. Το άκουσα, ναι. Ή τους είπε... Ποιοι έχουν κουράγιο να βαρέσουν πέναλτι. Τώρα αυτό λέγεται. Και βάρεσε ο Ποτουρίνης που είχε χάσει μέσα στο παιχνίδι. Και το ξανάχασε. Δεν υπάρχει. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Θωμά, να σε καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Γεια επόμενη σας, γραμμή. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Κλαίω, τα επόμενα 25 λεπτά είναι δικά σου. Φευγάτος, φευγάτος, οπαδός του Άρεος, εφιάλτης του κάθε ΠΑΟΚτσί. Σωστό. Ναι, δεν είμαι, αλλάζω το φευγάτος και γίνομαι η μπούκλη στο Ασλαμά. Εφιάλτης για κάθε κομμωτήριο. Παπαδόπουλα. Ναι. Πού είναι, έφυγε. Εδώ είμαι, εδώ. Πονάω. Αγόρι μου. Τι πονάς. Το έχω το έργο μπροστά μου, ρε φίλε. Ποιο είναι, για πες μας. Σήμερα τελειώνουν τα φιλικά σου. Ναι, όντως. Την Κυριακή πας Κλαρινόπουλος. Έρχομαι εγώ και θα σε αλώσω. Με Παντελίδη. Τον Ολυμπιακό. Με Παντελίδη. Κάτσε, Μεσολαβή Ολυμπιακός. Πρώτα είναι Ολυμπιακός και μετά είμαστε εμείς. Πρώτα Ολυμπιακός. Άλλο. Και παίρνει ο Γαύρος το πρωτάθλημα. Χαίρεσαι. Μια χαρά είναι αυτό το σενάριο. Κοίταξε, είναι μια ελπίδα. Μια ελπίδα. Γιατί εσείς είστε ικανοί να σας το δίνουν και να μην το πάρετε. Είστε ικανοί. Και έρχομαι. Μούξινος. Ορίστε τι είπε. Τον είπε Μούξινος. Άκουσα το, άκουσα αυτό. Για μένα κάτι είπε. Ναι, τι είπε, αγόρι μου. Χρήσανθε, αγόρι μου. Α, Χρήσανθε, συγγνώμη. Συγγνώμη για μένα. Φόρμουλα 1 όλοι παρακολουθούμε, έτσι. Όχι. Φόρμουλα 1, εγώ δεν βλέπω, αλλά. Τι να σου πω. Πήρε από το χωριό μου η Φιά η Κατίνα, λέει η Μάρια, είδε τι έπαθε η Μακλάρη. Λέω, α τα φιά τα είδα. Πήρε, φίλε, τι να παρακολουθήσει. Κάνα, πώ του λε αυτού, ACDC και αυτού. Όταν έβλεπα εγώ, όταν έβλεπα εγώ, James Hunt, εσύ δεν ήξερε πώ είναι το αυτοκίνητο. Ήταν και αγέννητο, λέει. Εσύ ήσουν ο πρώτος μαθητής στο κρυφό σχολείο τώρα. Αγέννητος δεν είσαι. Μες στη Μανών με τα τζάμια, σπασμένα τζάμια Άρης να κλείσει και σκεφτεί εσύ μέσα. Εντάξει. Πες ότι ξεκινάει ας πούμε το πρωτάθλημα, έχεις το τέλειο αυτοκίνητο τη Φεράρι. Μάλιστα. Ο Χρήστος θα το πιάσει αυτό. Ναι, ναι. Και βάζεις τον Παρπαμητρούση να σε κερδίσει. Γίνεται ρε φίλε. Κάτσε εσύ. Γίνεται. Άμα πάθει λάστιχο η Φεράρι, ενώ ο άλλος με το Πούντο δεν πάθει λάστιχο, σε κερδίζει, ναι. Αυτός έχει μόνιμα λάστιχο, ρε φίλε. Ποιος? Κατάλαβες τώρα. Ο προπονητής. Ακριβώς. Τι να κάνουμε, τον κράτησαν χθες. 3,5 ώρα τον διώξανε και 5 ώρα τον κράτησαν. Βγήκε ανακοίνωση γιατί δεν παρακολουθώ τελευταία ότι στηρίζουμε τον προπονητή. Δεν βγήκε επίσημη. Αδιάφορος από τον Ρωτόβι, είσαι αδιάφορος. Διαρροή, διαρροή. Όπως βγήκε διαρροή πριν ότι φεύγει, ναι. Μετά βγήκε διαρροή ότι μένει. Και μετά, και μετά έλεγε ο κόσμος. Καλά, μας λέγατε ότι φεύγει. Τώρα γιατί μας λέτε ότι μένει. Άντε τώρα εσύ εξήγησε. Τώρα θα φανεί όλο το σκηνικό αύριο στο παιχνίδι. Να πάει αύριο να κερδίσει, αυτό θέλουμε. Να πάει και να κερδίσει, εμείς αυτό θέλουμε. Τόσο για τον Ασλαμά, ξέρεις τώρα τι είναι. Τι. Του πει μακριά από εμάς να πάω πρωτάθλημα αυτή. Ναι. Και να το σηκώσει και η Λίβερπουλ. Ναι, αυτό είναι. Μην τον είδα, θα βγάλει μαλλιά. Ο Ασλαμάς είναι με φιάλτης οξυγόνου αυτή την περίοδο. Δηλαδή βλέπει έναν εφιάλτη. Από τη μέρα που γεννήθηκε δεν τον έχει ξαναδεί. Να πάρει και ο ΠΑΟΚ και η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα. Το 85 ποιος πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, ρε φίλε. Η Λίβερπουλ. Πάλι. Όχι! 85 είναι. Μήπως είναι η Everton. Λίβερπουλ. Το 86 το παίρνει η Everton. Και στην Ελλάδα δεν το πήρε το 85. Δεν θυμάμαι. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι το 85. Στην παράταση. 3-2. Το 3-2 είναι το 89 Μάρι. Το 3-1 είναι το 86. 3-1 το 86. Μπράβο. Το 86 δεν θυμάμαι ποιος το παίρνει. Πάλι Λίβερπουλ. Ναι. Ούτε εγώ θυμάμαι στην Ελλάδα ποιος το πήρε το 85. Ποιος το πήρε το 85, ρε Παπαδόπουλα, στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι εγώ. Ποιος το πήρε, ρε Χαμένε. Ο Κουλούρης. Εσύ με Βόσβη, είναι κάπου. Ο Κουλούρης. Ο Κίμων Κουλούρης. Κάπου 12ο με τον Νίκολα Νίκητς και τον Μπάχτιτς. Και την επόμενη χρονιά που έχετε. Ναι. Στο βιβλίο. Δεν σωθήκαμε.
Με ένα βαθμό διαφορά είμαστε στην βαθμολογία, να ξέρει. Ένα βαθμό διαφορά μα περάσαμε. Τα περισσότερα πέναλτι πήρατε σε μια. Αχ, ναι. Άντε, ρε, πάμε που λέγανε Λουκουμάρε, κακομίρι. Άντε, αυτά τελειώσαν, αλλού είμαστε τώρα. Περίμενε. Πε τώρα επαγγελματικά σε ποιο χώρο κινείσαι, να λιποθυμίσω τώρα. Πε το. Κυροπιτάκια, λουκαροπιτάκια, πείτε. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Σε, ναι. Φέρε κανένα πρωί καμιά λαμαρινίτσα από δώρεση. Θα πληρώσεις, γιατί το ψευδόνυμο σου είναι κούτρα, σαν το Μπατμανίδη. Και όταν λέω πρωί, όχι στο Μπατμανίδη, εννοώ μετά τις 9.30 φέρε. Εδώ γράφει Μάριος Γιαγλής 10, έτσι υπογράφει σε τείχους. Λοιπόν, φευγάτε, πρέπει να κλείσουμε, να σε ακούμε πιο συχνά. Δεν σε ξεχνάμε, παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μέρα, μέρα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Αδερφέ, όνομα και ομάδα. Κάτσε λίγο να. Να απλωθώ, γιατί η βαθμολογία είναι, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιώργος, λοιπόν, ναι. Ναι. Χρυσαυθέ, πες το Φευγάτο, την Κυριακή αλλάζεις χορηγός στην φανέλα. Ποιος? Calculator θα γράφεις από κάτω, θα βγουν τα κουμπιτεράκια. Ρε Γιώργο, Ιταλό, Γιώργο, εσύ είσαι. Αυτός είναι, ναι, ποιος, εγώ είμαι. Εγώ γιατί είμαι μωρό, γιατί βγαίνεις έτσι βαρύς και ασήκωτος μάγκας, στραβοστόμης, ρε φίλε, συγγνώμη. Τι οξία παοκίτης είναι αυτή που σε έπιασε, μίλα ανθρώπινα, ρε φίλε. Καλά, άλλο στα μηνύματα, άλλο. Οι βαθμοί με βαραίνουν, είναι πάρα πολύ. Δεν το έβγαλε, έβγαλε η μίγα κόλλο και έχεις τον κόλλο όλο. Έτσι, έτσι. Τον κόσμο όλο, sorry. Θα κάτσεις να τα φας φέτος, τι να κάνουμε. Έτσι. Και χθες σου δίνω πάπου το πρωτάθλημα. Α, εσύ, το έμαθα χθες, σε θυμήθηκα, Γιώργο. Το φωνάζω εδώ και 2 εβδομάδες. Ναι, Γιώργο. Άσος. Είσαι και Newcastle εσύ, δεν τρέπεστε λιγάκι. Ναι, ναι, φίλε. Έχετε κάνει κλαρίνα, ναι, ακόμη και από την Καλαμάτα. Ενώ πέρσι. Εψεύγαλατε τα μάτια σας. Εψε. Τόσο ξεφτύλα. Λοιπόν, Γιώργο, πού σε θυμήθηκα χθες. Πού σε θυμήθηκα εψε. Είναι πραγματικά απίστευτο. Πέφτω από τα σύννεφα. Ποιοι έρχονται το καλοκαίρι. Ποιοι έρχονται το καλοκαίρι. Δεν το πιστέψεις. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πες, απίστευτο, εγώ δεν το πιστεύω. Πες. Η ζιγ-ζακ. Βοηθάω, 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 Άγγλοι. Άγγλοι. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έπεσα από τα σύννεφα που το άκουσα. Καλούς τους κατάργεροι. Δεν πάει το μυαλό σου. Η Iron Maiden, ξέρω εγώ, Άγγλοι και αυτοί. Η James. Περίεργο. Καλά, εντάξει, πρέπει να είναι η νούμερο 122 σύνηση, yeah, υψωμένη στην ψή. Πιο πολλές φορές από τους Σκόρπιους και τους Πίξ τουλάχιστον μου πέσετε. Δεν υπάρχει. Κλείσε, πάμε, yeah, επόμενη γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, πολύ ωραία παρουσία, φωνή ωραία. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα αν θέλετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, εσείς παρακαλώ. Θουβού. Έλα, εντάξει, έλα ρε Παπαδόπουλα. Θουβού, ναι. Δαγκώθηκε στο λασλάμα. Γίνανε τώρα κάποιοι παίκτες τύπου Μπερνάρντο Σίλβα παίκτες. Θεέ μου και Χριστέ μου. Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα. Μόνο έναν παραδέχομαι. Το Φερναντίνιο. Κανέναν άλλο. Μου είναι φατσικά αντιπαθέστατος στην όψη. Φίλε, είναι παικταράς. Ο Νταβίτ Σίλβα ήταν ο μόνος που άντεξε και τώρα πάει να γίνει ο Φερναντίνιο. Υποκλίνομαι, υποκλίνομαι. Κάκιστος εναντίον σου όμως. Κακή βραδιά εναντίον σου. Είναι να είχαμε να λέγαμε όλοι οι άλλοι, τι κοιτάκα Γκουαρδιόλα, κάπου δεν θα του βγει αυτό το πράγμα. Πού ρε, σαν υλικό! Τι συγκρίνεις ρε εσύ, City με εσένα σαν υλικό! Πας καλά ρε! Δηλαδή, σου λέει ο Θεός, είσαι ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, είσαι ΠΑΟΚ! Σου λέει ο Θεός, κάνω στον ΠΑΟΚ 5 ποδοσφαιριστάς δώρο, διαλέγεις εσύ Θουβού. 5, ή από τη Λίβερπουλ, ή από τη Λίβερπουλ, ή από τη City. Θα πάρει τη Liverpool, το μέταλλο του πρωταθλητή, ρε Κακομοίρη. Όση μίξη, όση μίξη, ή από την Liverpool ή από τη City. Ωραία. Για πάμε. Να πω. Ναι. Να πω βασικά, θα πω. Έναν από τον ΠΑΟΚ να πάει στη Liverpool, τον Άκπομ που είναι παικταράς και θα τα βγάλει μάτια. Καλά, με τον Άκπομ περιμένετε ρε παιδιά, εντάξει Μήτρα, εντάξει περιμένετε, ναι. Όχι, τίποτα, σίγουρα Liverpool. Van Dijk, δεν το συζητάω. Van Dijk, ναι, και άλλους, ποιους άλλους τέσσερις. Το τερματοφύλακα εννοείται, αν και Πασχαλάκης πάνε να το φτάσει. Τον Άλισον, ναι, τον Άλισον, ναι. Δύο. Σαλάχ. Το Σαλάχ, τρία. Μανέ. Έφαγε Σουάρντα για να πάρει το Σαλάχ, που ξέρει το τη μισή μπάλα από τον Σουάρντα. Ρε παιδιά, ναι, Μανέ, ναι, Μανέ, το πιο μεγάλο κούτελο της Αφρικής, ναι. Το κούτελο, που να δει το κάτω κούτελο. Και τον Αλβανό. Και απ' την άλλη έχεις να επιλέξεις. Απ' την άλλη έχεις να επιλέξεις Φερναντίνιο, De Bruyne, De Bruyne, Σανέ, Λιρόι Σανέ. Ο Σανέ ο οποίος
Ο οποίο δεν μπορούσε να περάσει, είπαμε το Ρόμπερτσον. Έτσι, όσο φουβού! Γελάει ο κοινωνία. Φουβού! Τι να το κάνω το, το Βελγάκι. Τι να το κάνω το Βελγάκι. Συγγνώμη. Βελγάκι πρέπει να. Για τον Σανέλεο. Για τον άλλο, για τον άλλο. Να πω κάτι. Πρέπει να σε κλείσω. Πρέπει να σε κλείσω. Είμαι υποχρεωμένο να σε κλείσω. Για τον Σανέ. Για τον Σανέ, ο οποίο ήταν ανύπαρκτο με τη Γερμανία πάντα, όποτε παίζει πάντα. Σταμάτη με τη Λίβερπουλ είναι πάντα ανύπαρκτο. Περνάει νομίζω αυτό και ο Στέρλινγκ. Μία φορά τον Ρόμπερτσον, μία φορά νομίζω ένα και μία φορά τον Αλεξάνδρ Άλλο το άλλο. Δεν νομίζω να βρίσκεσαι σε ερυθρό παραλήρημα. Πρέπει να σε κλείσω. Ερυθρό παραλήρημα, αυτά που βλέπω λέω. Και να πω κάτι τελευταίο για να κλείσω. Διάγει ενευθυμία. Ναι. Την ευθυμία. Σ' αγαπώ. Το 85. Σ' αγαπώ. Ακούστε πεντάδα το 85. Πρώτη Λίβερπουλ, δεύτερη Everton, ναι. Τρίτη West Ham, τέταρτη United, πέμπτη Sheffield Wednesday. Πλέον. Ομορφιάρε, φίλε. Πάλι τέταρτη βγήκαν ναι. Οι άλλοι. Ναι. Οι κακομύριδες. Ναι. Καλά, <Σταμάταρε. laughs> καλά. Παπαδόπουλα, έκλαψα πριν που είπε για του μαύρου κλάν. Ναι. Θα σα δει η επίση, συγγνώμη, η United πόσο έληξε χθε. Χάσαμε, λέει ο άλλο. Α, 2-2. Νόμιζα 2-1. Μπράβο. Άντε, πήρατε και πάλι. Εγώ έβλεπα τη City χθε εκεί. Όποιο το είδε, παιδιά, ο Ντασπάτεν που λέει ο Μάριο δεν υπάρχει. Βάζουν, δηλαδή, στο 92 και πάει να γίνει και 3-2. Γελάει όλη η κοινωνία. Στο πρώτο λεπτό προηγήθηκε η City, με τον Αγουέρο. Πρώτο λεπτό. Ωραία. Έγινε φουβού παλικάρι μου. Να πω και κλείνω. Μιλήστε για ποποφαρδία, να μην πω. Δείτε το πρώτο γκολ τη City. Όχι κολοφαρδία. Άχτο, παιδιά. Το μοναδικό. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λέμε, ωραία, ωραία. Έγινε. Πάμε ένα μηνυματάκι από την Γεωργία και μετά χορηγούς και κλείνουμε. Οι διαγωνισμοί τρέχουν, έτσι. Τους τρεις ιεράρχες θέλουμε. Απαντά σωστά. Μπαίνει για γυαλιά ηλίου από την Express και δίνουμε και 4 διπλές προσλησούλες για την ζουτέκνια. Πηγαίνεις από αύριο με την παρέα σου έως και την Κυριακή. FM κενό, απαντά σωστά και συμμετέχεις για τη ζουτέκνια με ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Σας ακούω, λέει η Γεωργία. Όχι, η Γεωργία μας ακούει. Απλά στέλνει η μήνυμα. Η Γεωργία ή η Γρηγορία. Η Γρηγορία μας ακούει, στέλνει άλλο. Τα μπερδεύτηκα. Η Γεωργία μας ακούει. Τι, και τι λέει... μήνυμα σου στείλει η Γρηγορία. Κάτι λέει. Α. Για σένα. Ναι. Τώρα λέει, μου θύμισες την άλλη υπέρτατη μπαντάρα. Baby Bird. Κλαίω ρε εσύ. Θεσσαλονικιά στην ηλικία αυτή που ξέρει τους Baby Bird. Ναι. Με το κομμάτι Candy Girl. Ιστερόγραφο. Αγαπάω μήνα ορφανού. Λέει η πανέμορφη θεά, λέει, έχεις δίκιο. Το λέει αυτό ένα πανέμορφο κορίτσι, η Γεωργία, λατρεύει μήνα ορφανού. Η οποία θέλει 800 Θεσσαλονικές που σου λατσάρουν τέτοια ώρα στη Τσιμισκή για πρωινό η μήνα ορφανού. Έτσι, καυτή παρουσία χθες η μήνα ορφανού. Με σούπερ σεξι αλλά κυριλάτο μαύρο δαντελωτό φόρεμα. Μάλιστα. Στην Ελεονόρα Μελέτη. Μάλιστα. Και είπα, δεν το ήξερα ότι είναι καλυμνιώτισσα. Και η μαμά της έκανε 5 αγόρια. Τη μήνα ορφανού και άλλα 4 αγόρια. Εντάξει. Λατρεμένη μήνα ορφανού. Τη μήνα ορφανού και άλλα 4 αγόρια. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Μα δεν μιλάω για σένα, αγάπη μου, για το βυθό, ναι. Παναγιώτη, είσαι το μοναδικό, κάτι μοναδικό. Να σου κάνω μια ερώτηση, Τσαλτίδη. Όχι, Παναγιώτη. Θα απαντήσεις ειλικρινά. Εγώ δεν θέλω. Όχι, όχι, όχι. Θα μπλέξει τα παιδιά, δεν θέλω. Όχι, σταμάτα, δεν θέλω. Πες το βυθό, δεν θέλω. Έρχεται η μήνα ορφανού και σου λέει να βγείτε έτσι ένα βράδυ μαζί για ποτό. Εμένα. Και ό,τι ήθελε προκύψει. Είμαι παντρεμένος, δεν μπορώ. Είμαι πιστός στη γυναίκα. Σωτήρη, βάλε σε ηχητικό. Ξερατάε με το να φεύγουν σε λεκάνη. Σε παρακαλώ. Γιατί ρε φίλε. Ένα ηχητικό. Επειδή εσύ δεν έχεις αρχές, ήθος, δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς. Εγώ και ο Σωτήρης είμαστε στα στεφάνια μας αφιερωμένοι. Σωτήρη. Νομίζω ότι με την υποκρισία σου και την ηθικολογία σου και τα μικρόφωνα θέλουν να φύγουν. Να σου πω κάτι. Πραγματικά. Άκου λίγο. Ειλικρινά. Άκου λίγο. Σ' ακούω πολύ. Άκου λίγο. Σ' ακούω πολύ εσείς, και ξερνάω. Εσείς όλοι. Εσείς. Οι ελεύθεροι το πνεύμα, ναι. Είστε οι μεγαλύτεροι υποκριτές. Γιατί είστε οι πρώτοι που το πνεύμα το βάζετε σε φυλακές. Έκανα και ρήμα, δεν είμαι πολύ καλός ποιητής. Φέρε να φάμε και φακές. Να το συμπληρώνω. Δεν θέλουμε φακές. Πάμε στο βυθό για γαρίδες. Για δες. 4 ευρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Πού αυτά! Και μεζέ, δες! Ναι! Ξύπνα! Δες! Αγλό στρατιώτη 36 στην Πολύχνη, τηλέφωνο επικοινωνία. 2310-66-2376. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά. Και από Δευτέρα Παρασκευή όλα τα Big Fish με έκπτωση 30%. Και ο Μάριος. Ναι. Αδερφές. Ψήδημες. Ψηλές. Τι να του βάζει αυτού. Τα γιανιώτικα.
Του τιμάς. Φίλε, μου πήρε τα. Και το μόνο γιαννιώτικο που θα ακούμε θα είναι οι Villagers. Σήμερα. Ρε εσείς, παίξτε για την Ήπειρο, ρε εσείς. Άντε, ρε, παίξτε για τα υπηρώτικα βουνά, ρε εσείς. Ας παίξουν το επόμενο παιχνίδι. Παίξτε για τα παιδιά. Στο επόμενο το ξέρουμε θα παίξουν, ρε Παναγιώτη. Ας παίξουν το προηγούμενο. Στο επόμενο φυσικά και θα παίξουν, γυρίζουν όλοι. Βέβαια. Πες μου λίγο, περίμενε, απόψε, περίμενε. Περίμενε λιγάκι. Ένα-ένα. Τώρα δεν είναι τόσοι πολλοί δεν του θυμάμαι καν. Περίμενε. Ένα-ένα. Περίμενε λιγάκι. Βασικό στόπερ. Αυτός ο Αυστραλός, πώς το λες. Δεν παίζει ο Θέμης. Όχι. Ο Θέμης. Δεν παίζει ο αρχηγός της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Τι γελάς, βρε. Τι γελάω. Να, πάρ' το Θέμη από την Καλαμάρια με τα παγωτά. Ο βασικός σε όλα. Ωραία. Ο Ευρυπίδης ο Γιάκος παίζει. Περίμενε, κάτσε, περίμενε. Ο Λουκίνας έφυγε. Φέρετε το Σαμόλι. Πριν τα μάτια με τον ΠΑΟΚ, πάντα κάποιο φεύγει. Φεύγουν τελείως. Ο Γιάκος και παίζει. Και πριν να με τον Ολυμπιακό, κάποιοι έρχονται από τον Ολυμπιακό. Ο Παμλίδης παίζει. Αλλά πάνω απ' όλα και απ' όλους, ο άικτος, δηλαδή αυτός που δεν δείχνει ίκτο, ο Στέφανος Κλάους Αθανασιάδης, παίζει. Όχι. Ρεπό. Περίμενε κι άλλα. Ούτε και, ενώ λοιπόν λείπουν όλοι οι επιθετικοί, ναι. Το ιατρικό team λέει του ΠΑΣ συνέστησε στο Λέο. Έτσι. Να μην αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Να το προφυλάξουν, φίλε. Γιατροί είναι, κάτι ξέρουν παραπάνω. Μιλάμε για ντροπή. Κάτι, μιλάμε κάτι για ντροπή. Παραπάνω ξέρουν. Όχι απλά. Γιατί. Μιλάμε για ντροπή. Και με γιατρούς θα τα βάλει. Ειλικρινά, ρε, δεν τρέπεσαι, ρε. Ειλικρινά. Πραγματικά. Λείπει, λέει ο Θέμης. Πάρτε μάλλον τα παγωτά από την Καλαμάτα. Πραγματικά. Πού είναι ο Παπαδόπουλος που γνώρισε. Ενώ εσύ δεν τρέπονται, ρε. Δεν τρέπονται καθόλου. Ειλικρινά. Πάμε γραμμές. Να είστε περιεκτικοί. Σύντομη ρυθμό. Μένουν 16 λεπτά. Τέσσερις διπλές για την Ζουτέκνια, την 11η διεθνή έκθεση, για την Livestock και την Poultry, δηλαδή την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία, ξεκινάει αύριο, τελειώνει την Κυριακή. Ευχαριστούμε την Κυριακού ΑΕ για τις προσκλήσεις που μας έδωσε με τα γεωργικά μηχανήματα, χορτοκοπτικά και άλλα σχετικά. Θα τον βρείτε στο περίπτερο 13, έτσι. Και ευχαριστούμε τον φίλο τον Χρήστο Γιανακούλα που είναι υπεύθυνος εταιρείας. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία. Τρεις τιμωρημένοι. Νικολιάς, Τζιμόπουλος, Αθανασιάδης. Περίμενε. Σε ένα μάτς τρεις. Και Νικολιάς δεν παίζει το πουλέν μου. Τραυματίας ο Μιχαήλ και ο Ξίδας. Πάρ' το Μανολιά. Ο αρχηγός. Ενώ αντίστοιχα το ιατρικό τύπη συμβούλευσε τη χρήση στο παιχνίδι του Λεό. Παναγιώτη. Εξαιτίας ενδεχόμενης υποτροπής. Πάρ' το Μανολιά. Ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Η φέρνει τη ζωγραφιά από την Καλαμαριά. Επίσης. Ο Αποστολόπουλος, ο οποίος έχει ειδική άδεια για οικογενειακούς λόγους. Έχει τον Νίκο Μόδας. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν είναι δυνατό, ρε. Χρήστο, θα παρατήσει τον Νίκο Μόδας για να το απόγευμα, πάμε βόλτα. Θέλεις, πάμε για ποτό. Και όλοι αυτοί θα παίξουν την Κυριακή. Να, οι γιατροί είπαν. Περίμενε. Όποιος παοξής πάει, τσάπα δίνει λεφτά. Είναι ντροπή. Να στηρίξουμε την ομάδα μας. Συγγνώμη, λείπουν όλα τα Γιάννενα. Ντροπή. Τι κάνουμε, ρε φίλε. Φέρτε τον. Καλά τα λέει ο Αποστόλης τόση ώρα. Φέρτε τον Αλβαρές, δεν μας πειράζει. Αποστόλη, πες μας πρώτα αν ντρέπεσαι και δεν μετά λες όλα τα άλλα. Ούτε κάνει ο κοκκινής. Καλημέρα, παιδιά. Τι γεια σου, Αποστόλη. Αποστόλης από το Μπέρμπιχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Έχω τρία πραγματάκια λίγο σοβαρά. Όμως, με πήρατε με τα χαβαλεντζίδικα. Ναι. Καταρχήν, να το τελειώσουμε αυτό. Σου αφήνουμε το λόγο με ρυθμό, γιατί περιμένουμε και άλλοι τρεις. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Βεβαίως είναι ντροπή, δεν θα κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, είναι ντροπή. Δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω τώρα. Του δίνει λοιπόν, πάτημα εσύ. Δεν δίνει πάτημα ότι λείπουν 8. Ότι δήλωσε 3 τιμωρημένους. 6 τραυματίες και τέτοια. Είναι ντροπή ότι το λέει. Παρόλα αυτά και στο προηγούμενο μάτι με το ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός δεν είδαμε και καμιά ιδιαίτερη αντίσταση και εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων. Περίμενε. Αντίσταση δεν είδες. Αλλά μπήκαν οι παίχτες. Καλύτερα από το να κοροϊδεύουν, τους λέει ότι δεν θέλουμε. Μάριε, χθες ρώτησε τον κύριο Βασίλη για ποιο λόγο παρουσιάζεται στο ραδιόφωνο ως θεοσεβούμενος. Ήμουν σίγουρος και εγώ. Ρε φίλε, καλά λέει η γιαγιά μου γλυκερία. Μόνο από όταν πεθάνω δεν ξέρω. Πάμε. Όσοι είπα, ακριβώς τι είπα. Θα σας πω ακριβώς τι είπα. Είπα ότι αδικεί τον εαυτό του με τις γνώσεις που έχει. Με τις τεράστιες γνώσεις που έχει γενικότερα σε λογοτεχνία και φιλοσοφία, όταν στις παρουσίες του εδώ περιορίζεται μόνο σε μία προσέγγιση καθαρά θρησκευτική και μεταφυσική. Αυτό. Ωραία. Θα σου πω το λόγο χωρίς να είμαι ο κύριος Βασίλης, αλλά επειδή θεωρώ ότι καταλαβαίνω το πνεύμα του ως ένα σημείο τουλάχιστον, ναι, ναι. Θα σου εξηγήσω εγώ για ποιο λόγο σημαίνει αυτό το πράγμα. Μου το εξήγησε χθες ο άλλος ο ίδιος. Τι να μας το εξήγησε. Να εξηγήσεις εσύ για ποιο λόγο απορείς.
Απορώ, δεν με κάλυψε. Ρε φίλε, μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, όταν έχω διαβάσει Νίτσε, Γκέτε και Ρουσό και Βολτέρο. Ναι, αυτά όλα, αυτοί όλοι, ρε φίλε, είναι άνθρωποι. Αυτά όλα που παρουσιάζουν στον κόσμο είναι ανθρώπινη διανόηση. Μέσα στην Αγία Γραφή, ρε φίλε, θα βρεις τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε ποιος είναι ο σκοπός. Άρα να διαβάσω τότε, άρα βλακία ρε φίλε, μου. Ρε Αποστόλη, δεν υπάρχει τίποτα. Για να κάνουμε διάλογο. Τίποτα. Άρα είμαι βλάκας που διάβασα εγώ Νίτσε, Ράιχ, Φρόιντ. Σολ Μπέλο! Θα τα διαβάσεις και αυτά, ρε φίλε. Αλλά... Α, τι, σαν εικονογραφημένα να περνάμε χαβαλέ, τι, σαν τι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Απλά επειδή σήμερα είναι των τριών ιεραρχών, σου λέω ότι ο Μέγας Βασίλειος για την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, μάλιστα, η οποία ουσιαστικά αναπαράγεται και σε αυτούς τους φιλοσόφους που ανέφερες, έλεγε ότι τα αντιμετωπίζουμε όπως θα αντιμετωπίζουμε τα τριαντάφυλλα, ρε φίλε. Τα τριαντάφυλλα. Τα τριαντάφυλλα έχουν αγκάθια. Έχουν αγκάθια. Κάνεις την άκρη τα αγκάθια και κόβεις το ρόδο. Κάνεις την άκρη να περάσω. Ωραία, ωραία Αποστόλη. Λοιπόν, λοιπόν, και δεύτερο, βάλε και έναν επίλογο γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Ναι, τώρα... Ο Τσίπρας ο ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι. Αυτή η αύξηση, αν κατανοείς και αν διαβάζεις, πρόκειται περίπου για 54 με 50 κάπου εκεί ευρώ το μήνα. Ναι. Ταυτόχρονα έχει μειώσει το αφορολόγητο από τα 8.000 κάτι στα 5.000 κάτι, ναι, και από αυτά τα 54, τα 50 θα τα πάρει πίσω σαν φόρους. Ναι. Σε σένα, ναι, που πανηγυρίζεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού θα μείνουν 5-6 ευρώ το μήνα κάπου εκεί. Αποστολή, θα βγάλω μαλλιά. Πότε μ' άκουσες εμένα να πανηγυρίζω. Κάθε μέρα. Πότε. Για την αύξηση. Αναφέρω σε σένα, στο δικό σου το πρόσωπο, αντικατοπτρίζω όλους όσους έχουν... Όλους τους Σιριζέους, πες το, δεν είναι αμαρτία. Όχι, μην το κάνεις και αυτό. Κάτι για σένα, εγώ είμαι ροκεντρόλ. Εγώ είμαι ροκεντρόλ, αυτό ψηφίζω. Ευχαριστούμε, Αποστόλη, να είσαι καλά. Όχι. Ευχαριστούμε, Αποστόλη. Θέλει κάτι για σένα το παιδί. Αποστόλη, ευχαριστούμε. Κοστίζει, μετά τα δύο λεπτά πληρώνεις παραπάνω. Τσάμπα είναι εκεί πέρα. Το να συγκρίνεις τον Μελισσά, τον Μελίσσα του Πάου, που έπαιξε μία ολόκληρη χρονιά βασικός με τον Γλυκόπουλο. Ποιος έπαιξε, πού έπαιξε βασικός, πού έπαιξε βασικός, ρε, πού έπαιξε βασικός, ρε, δανεικός στη Λάρισα τον έδωσε. Πού έπαιξε βασικός. Από τον Πάου, τον Πάου, τον πήρε ως βασικό. Πόσες συμμετοχές έκανε με τον Παναθηναϊκό. 30-35 παιχνίδια, πώς είχε κάνει. Τι! Δεν ξέρω κάπως τι ρε, τι το βασικό δεξί μου μπακ ήτανε. Ποιος! Το στρίμωξες τώρα. Ποιο, τι λένε! Φαντάστο. 2 εκατομμύρια το Μελίσσι, πας καλά! Ωραία. Ρε φίλε, τουλάχιστον σε μένα ήταν βασικός παίκτης. Εσένα πήρε από τη β' ομάδα και τον άφησε ελεύθερο σε 3 μήνες. Φίλε, ποια β' ομάδα, στην πρώτη ομάδα ήτανε. Έπαιξε και το παιχνίδι στην καρδίτσα. Κατανοείς ελπίζω ότι αυτό ήταν αγοραπολισία μαϊμού, έτσι. Μα μαϊμού είσαι εσύ. Βαρύ. Καλά, εντάξει. Ωραία, έγινε Αποστόλη μου. Γεια σου, Αποστόλη μου. Φιλιά. Δεν ήταν ψεύτικη, αλλά το επίκεντρο ήταν το οικονομικό και όχι το αγωνιστικό. Αυτό. Φίλε, έγινε μία λάθος, όπως λέει ο Παπαδόπουλος, επιλογή από το σκάουτερ του Ολυμπιακού. Άλλο για τρεις μήνες. Καλημέρα. Τι να κάνουμε, δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση το παιδί του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Καλημέρα, Αποστόλη. Φιλιά στα περήφανα Midlands της Μεγάλης Βρετανίας. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Λατρεμένος κύριος Κώστας, οπαδός του Πιερικού και φίλαθος της ΑΕΚ. Μάριε, θέλω μία ενημέρωση από σένα. Την έχεις λοιπόν, και είμαι έτοιμος. Για 6 εβδομάδες βγήκε το πρόγραμμα, ναι, το οποίο θα προβάλλει όλη τη βδομάδα τα έργα, εκτός από το Ρώμα του Κουραών, που το προβάλλει μόνο τη Δευτέρα. Εγώ νόμιζα το Super League το πρόγραμμα. Να το δεις όπως τίποτε. Και αυτά είναι. Αρχίζει από το... Το ξέρουν όλοι με Πενέλοπε Κρούζ, Χαβιέ Μπαρντέμ. Το είδα. Με απογοήτευσε λίγο, κύριε Κώστα. Δεν το είδα και δεν θα το δω. Δεν μ' άρεσε καθόλου από το τρέιλερ. Μέρη Βασίλισσα της Σκωτίας. Θα το δεις οπωσδήποτε. Θεατρικό έργο, θεατρικό. Με την Σιρ Σαρόναν να παίζει για να τρυπήσει τα Όσκαρ με το σπαθί. Ο Μπατ Σπένσερ και τη Μάργο Ρόμπιν. Λοιπόν, το πράσινο βιβλίο. Θα το δεις οπωσδήποτε, στο λέω εδώ και ένα μήνα. Η ευνοούμενη του Λάνθιμου. Θα το δεις, αν και είναι η πιο αντιλάνθιμο ταινία του Λάνθιμου. Και ναι, το Bohemian Rhapsody το βάζει για δεύτερη φορά. Είναι η ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι. Και θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Ο Φρέντι Μέρκιουρι συγκρίνεται με Μικ Τζάγκερ και Τζον Λένον. Προσωπικά,
Προσωπικά τον αγαπώ πιο πολύ και από τους δύο που ανέφερες. Περισσότερο. Μάλιστα. Πιο κοντά είμαι σε αυτόν. Τεράστια περσόνα. Τεράστια περσόνα. Επίσης και τελειώνω. Ναι. Συνεχίζει μετά το πρόγραμμα με τον ψυχρό πόλεμο. Ναι. Να το δεις οπωσδήποτε. Το πολωνικό, το ασπρόμαυρο. Μια ιστορία έρωτα που στην ουσία είναι πολιτική ιστορία. Δες το οπωσδήποτε. Με την πύλη της αιωνιότητας. Ποιο? Στην πύλη της αιωνιότητας. Οπωσδήποτε να το δεις αυτό. Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του Φαν Χόχ, ο Γουίλεμ Νταφό θυμάται επιτέλους ότι είναι ηθοποιός. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Και το The Wife με την Κλέκλου. Να το δεις οπωσδήποτε, διότι είναι εκπληκτικό. Με Τζούλιαν Μούρ, αυτό ποιο είναι? The Wife με την Glenn Close. Με την Glenn Close. Είδα το τρέιλερ, δεν ξέρω. Αλλά καλό, καλό, καλό. Φαίνεται καλό. Είναι καλό το πρόγραμμα, πώς είναι το είπα. Φανταστικό, πολύ φανταστικό. Εξαιρετικό. Για Κατερίνη, για Κατερίνη είναι ναός του πνεύματος, μπράβο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να είστε καλά. Μην καλείτε άλλη. Κλείστον. Όχι, ας το παιδί, έχει τρία λεπτά σήμερα. Έχει τρία, τέσσερα λεπτά. Πάμε, που λένε μου. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά που λένε μου. Η Παγουράδος είναι ξύπνη. Σου λέει το παιχνίδι. Το έχουμε χαμένο. Α, πρέπει να τρέπεσαι. Οπότε ας πάμε με αυτούς τους παίχτες. Πρέπει να τρέπεσαι, άστα. Τα ίδια πρέπει να κάνεις και εσύ, μήπως και σε λυπηθώ. Γιατί άμα κατέβεις με την κανονική ομάδα και με αυτόν τον κακό προπονητή, αν θα τον έχεις, θα φας πέντε. Άκου λίγο. Τώρα άμα κατέβεις όπως το κύπελο, μπορεί και να σε λυπηθώ. Το κάρμα κάποια στιγμή επιστρέφει. Ωραία μπάντα, κάρμα του πέμπτου. Η νέμεσης έρχεται. Το Σαββάτο πανηγύρισε. Η γλώσσα που έχετε βγάλει το Σαββάτο πανηγύρισε και όλα όσα έχετε κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα έρθουν στο κεφάλι σας. Λέγατε έφεραν χ αυτοί, πάμε εμείς να κερδίσουμε στη Λιβαδιά να ανεβούμε πέμπτη. Πάνε τώρα εκεί, θα φας φάπες από την Καβάλα. Μέχρι τώρα πάντως φάπες δίνω στην Καβάλα. Γεωγραφικά. Σε κάτι φίλου σου που ήρθαν στο γεμάτσε Καβάλα Άρης. Δηλαδή, μπορεί να σου να και εσύ μέσα και φορούς κοκκούλα. Όχι, και έχει καλούς συνδεσμοί ο ΠΑΟΚ. Λες ψέματα. Δεν είπα για ΠΑΟΚ εγώ. Εσύ είπες ΠΑΟΚ. Εγώ είπα Καβάλα. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μπάσκετ. Ευτυχώς που μίλησες πρώτα για την αγαπημένη σου ομάδα. Πάνε στα επόμενα μετά, ναι. Πάει να κάνεις σήμερα το καθήκον της και να περάσεις στους 16. Εκεί που εσύ τα βλέπεις με τα κιάλια αυτές τις διοργανώσεις. Α, σήμερα παίζεις με τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία, παίζεις, ε. Ελβετία, Φράιμπουργκ, Ελβετία, ναι. Ευτυχώς που ήρθε ο Παπαθεοδόρου και κρατάει αυτό το συνοθήλευμα οικονομικά. Ευτυχώς. Ο κορυφαίος, προπονητής που σε κρατάει και εσύ τόσο άσχετος που είσαι τον βρεις από την πρώτη μέρα. Που όταν φύγει θα διαλυθείς. Θέλεις να τον πάρεις. Ναι. 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 Ω, τώρα αν ακούει, ναι. Ακούει όμως ο coach ο Γιάννης του Άρος. Ο Γιάννης για χαρά τα πάει το παιδί. Στραβώνει μαζί. Προσβολή. Αλλά μου λέει, όχι τώρα ρε φίλε. Θα τον βάλω και μια κορδελίτσα. Όχι τώρα, μελλοντικά. Λέει, ο Παπαθεοδόρου είναι προπονητής ειδικός ειδικών. Της ομάδας που εγώ τώρα δηλαδή. Την ομάδα θα τη σώσει ο λαός του ΠΑΟΚ όπως κάνει πάντα. Ποιος? Στο μπάσκετ. Σωστά. Γι' αυτό βάλατε ΠΑΟΚ Alive. Έλα βάλε, πουλήστε κανένα κουπόνι τώρα, άντε. Άιντε, κανένα κουπονάκι, γιατί τελείωσαν οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι ΔΕΗ, τελειώσανε και πήγαμε και εμείς τα κουπόνια τώρα. Όταν τα έκανε ο Άρης και ο Ηρακλής κορόιδευες. Τώρα που σταμάτησε ο κρατικός κορβενός, τη γύρισες και εσύ τα πάω καλά, Ιβ. Άιντε, πάνε πάρε κανένα κουπόνι, άντε. Άντε, γεια σας. Άντε, γεια σας. Σε λατρεύουμε, είσαι πολύ. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Πολύ ωραίο παιδί. Τον είδα εδώ, ρε. Μήνυμα πρώτα του 164. Ναι. Με το σύστημα, κύριε, χρήσατε και τέτοια. Μήνυμα πρώτα του 164. Μας το προσφέρουν οι Ρούμερ Κόλλες. 11 και 11 το στείλε. Το είπαμε. Όχι, δεν το διαβάσαμε. Εμείς το διαβάσαμε όταν ήσουν έξω. Ποιο ρε αυτό εδώ. Αυτό, ναι, με τις τουρδοκαμήλους. Sorry, πάω. Είσαι σίγουρος? Εγώ το διάβασα. Τέλος, πάω πάσο. Okay. Και του είπα ότι οι τουρδοκάμήλους, εκτός από μεγάλο λαιμό, έχει και άλλο πράγμα. Μάλιστα. Πάμε, Ρούμερ Κόλλες. Δώσε. 719-229. Ρούμεν! Άιντε υπηρώτικο κλαρίνο. Το κλαρίνο έχει ρο μέσα, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, στεγανοτικά, θερμομονωτικά υλικά, Ρούμεν! Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών, κόλλες πλακιδίων, κεραμικόλ. Πάνθερ Άλμα 500 Σούπερ, με μοναδική χαλαζιακή άμμο. Υγρασία,
κρύο, βροχή. Ξεχάστε τα. Ρούμεν! Λοιπόν, νικητές. Α, δώσε κι άλλο. Sorry. Το βυθό τον είπαμε. Τον είπαμε, ναι. Τον ξαναλέω όμως για τσιπουράκι 66-23-76 με 4 ευρωπουλάκια. Πίνει τσιπουράκι, τρως και με ζεδάκι. Στο βυθό, φυσικά. Όλα τα μεγάλα ψάρια 30%. 30% τις καθημερινές. Θα πάτε και θα φάτε με την ψυχούλα σας. Αυτά. Χαιρετώ μία μικρή τσομπάνα η οποία μας ακούει πάνω στη Βίτσα. Να σε καλά, ρε. Να σε καλά. 15 ετών κοριτσάκι μας ακούει πάνω στη Βίτσα. Τσομπάνα, να είναι καλά. Ηρωίδα. Παίξτε για αυτήν τουλάχιστον σήμερα. Παίξτε για αυτήν. Λοιπόν, Opticon Express. Είχαμε 4 σωστές απαντήσεις. Έτσι. 4 σωστές απαντήσεις για τους 3 ιεράρχες. Νικητής είναι ο φίλος ο. Ακροατής, όλοι οι φίλοι είναι. Νίκος Πρίμπας. Τελειώνει σε 016. Νίκος Πρίμπας. Θα επικοινωνήσει σε λίγο μαζί σου η Μαριλής. Προσέξτε τώρα. Δίνουμε τις 4 διπλές για ζουτέκνια. Θα περάσετε από εδώ, από το Λίμπερο, Λέοντο Σοφού 18, έκτο όροφο, ό,τι μέρα θέλετε, από σήμερα έως και την Κυριακή, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και θα παραλάβετε οι νικητές από 2 μονές προσκλήσεις. Δηλαδή στην ουσία μία διπλή. Νικητές είναι οι. Είχαμε 9 συμμετοχές. Ανατριχίλα, ανατριχίλα. Πάω στο σπίτι να βγω με την αγλίτσα στο μπαλκόνι. Να σαλαγάω τα επιρώτικα τα βουνά. Αργύρης Μελισανίδης. Παναγιώτης Γκεντζελής. Ντίνος Δελίκας. Χρύσα Κουρτίδου. Επαναλαμβάνω. Χρύσα Κουρτίδου. Ντίνος Δελίκας. Παναγιώτης Γκεντζελής. Αργύρης Μελισανίδης. Καβατζώνουν τις διπλές προσκλησούλες για την 11η Διεθνή Ζουτέκνια. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για Γιάννη Αγγελάκα και 100 βαθμούς Κελσίου στο Μπλοκ 33. Μεθαύριο θα δίνουμε για Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ίσως προκύψει και κάτι ακόμη. Πηγαίνω να χτυπήσω τορτελινάκια με κολοκυθάκια και φέτα, άκρος ελληνικά και μεσογειακά, από το σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών. Στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, που για μένα ήταν, είναι και θα είναι Ανθέων 25, λόγω γενιάς και λόγω αισθητικής. Μαγειρίο Πιπερών 2310-868-868 για ντελιβεριά μέχρι και το ύψος του Λευκού, λέμε τώρα, πύργου. Αδέρφια, να είστε καλά. Keep on fucking rocking με υπηρώτικα κλαρίνα.